Εξαιρετικά. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να δώσω κλατέτα. Ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, οπότε πάμε. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο reality checks. Σε ένα ακόμα επικό business επεισόδιο. Έχουμε έρθει εδώ πέρα αντιμένοι κυριλί και κονιόρδι, γιατί πλέον πάμε σε άλλο level. Έτσι, πάμε στο επόμενο επίπεδο. Καλεσμένο έχουμε σήμερα ε, τον κύριο Κωνσταντίνο Κίτζιο, χωρί πολλέ συστάσει. Έτσι, πολλοί από εσά θα τον γνωρίζετε. παρόλα αυτά, θα κάνω μια μικρή, βαρε, ένα μικρό βαρύ το intro, έτσι, αν μου επιτρέπει. Είναι director στο Regeneration, ένα Ινστιτούτο το οποίο ασχολείται κυρίω ε, με την καταπολέμηση του brain drain και στο πώ να, ε, να βρει πιο optimal, να βρει, ένα νέο πιο έτσι, εργασία στην Ελλάδα. Σωστή. Είναι manager σε πάρα πολλέ Έχει διατελέσει μάνατζερ σε πάρα πολλέ εταιρείε. Δεν θυμάμαι ομω απ' έξω. Ήταν τουλάχιστον 6-7 από ό,τι είχα δει. Μπορεί και παραπάνω σε πολύ μεγάλε εταιρείε. Έχει επίση το νούμερο 1 business podcast στην Ελλάδα. Θα σα ειδοποιήσουμε με τον Σπύρο Ανδριανό και τον κύριο Κανέλη. το Σπύρο τον Ανδριανό το λε Σπύρο Ανδριανό και τον Κανέλη το λε κύριο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. ναι. τελεί, Μπορώ να πω τον το κύριο. Θα το μεταφέρω. Θα το μεταφέρω <laughs> εντάξει, ναι. Με το Σπύρο έχουμε και μία, Θα πω, με το Σπυράκο. Με το Σπυράκο. Πω. ωραία. ωραία, ωραία. <laughs> 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 είναι και μικρό παιδί, είναι και νεαρό. Σωστά, σωστά. Τον προσέχουμε, βέβαια. Κατάλαβε. Ο Σπύρος είναι και φοβερό παιδί. Έχω μια άλλη κοιότητα μαζί του, γιατί έχουμε συνεργαστεί και μαζί. Είναι φοβερό. Οπότε τον ξέρω πολύ καλά γι' αυτό. Τον κύριο Κανέλη δυστυχώ όχι ακόμα. Αλλά εντάξει, εντάξει. μπορούμε. Μόλι συνεργαστούμε, δεν θα τον λέω κύριο. Ναι. Ε, θα το λε. Ε... Κατευθείαν <laughs> 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 το με τον μικρό του. Δόκτωρ Κανέλη. Δόκτωρ Κανέλη. Εντάξει. Λοιπόν, Δημήτρη Κανέλη. Κάνω Δημήτρη Κανέλη. Με τον κύριο Δημήτρη Κανέλη, λοιπόν, για να κρατάμε του τύπου. Λοιπόν, και εκτό από τον άλλων, βλέπω ότι δίνει ομιλίε παντού σε όλη την Ελλάδα. Βρίσκεσαι σε έναν έτσι, οργασμό αυτή τη στιγμή. Έτσι, επιχειρημα... Όχι επιχειρηματικό, εργασία. Βρίσκεσαι παντού, είσαι περιζήτητο και μιλά παντού. Motivation την... δίνουμε. Motivation, motivation. Αυτό, είναι, αυτό είναι. Ο κόσμο αυτό που χρειάζεται είναι ψύχο και ενδυνάμωση. Αυτό κάνουμε. Και είσαι στα πρότυπα, γι' αυτό κιόλα ήθελα πολύ να έρθει εδώ σήμερα και χαίρομαι πάρα πολύ που το κάνουμε αυτό. Είσαι στα πρότυπα εσύ των Αμερικανικών Motivational speakers, Αμερικανών μάλλον motivational speakers, και δίνει λίγο τον παλμό και στην Ελλάδα στο πώ θα έπρεπε να λειτουργεί ένα σύγχρονο manager σε ένα πενταερωματικό περιβάλλον. Αν θε να ξεκινήσουμε έτσι λίγο σιγά σιγά να μιλήσουμε για κάποιο θέμα, μπορούμε να μιλήσουμε λίγο για το brain drain, το οποίο αφορά και εμένα λίγο πιο άμεσα, γιατί ας πούμε είμαι κομμάτι του brain drain. Έχω τα τελευταία 10 χρόνια δουλεύω εξωτερικό, mm -hmm. δεν είμαι Ελλάδα επί τη ουσία. Mm -hmm και να μου πεις γιατί πιστεύεις τελικά ότι το brain drain στην ουσία του είναι κακό για την Ελλάδα. Ναι, τίποτα δεν είναι απαραίτητα κακό. Το θέμα είναι πώς διαχειριζόμαστε μια κατάσταση η οποία συμβαίνει. Mm. Όταν δεν βάζει ένα ανάγχωμα και όταν δεν δημιουργήσεις προϋποθέσεις προκειμένου αυτά τα παιδιά τα οποία θέλουν να αποχωρήσουν από τη χώρα τους και να φύγουν στο εξωτερικό να το σκεφτούν δεύτερη και τρίτη φορά τότε απλά παρατηρείς μια καταστροφή να συμβαίνει παραμένοντας αμέτωχο και απαθής. Οπότε, Κακή η αντίδραση απέναντι στο brain drain. Mm. Ε, τώρα, τι να πούμε. Το brain drain πλέον είναι παροχημένη έννοια υπό την έννοια του ότι ε, συνέβη στι μεγάλε κρίσει επί μνημονίου από το 2009 10 και μετά. Ε, έφυγε πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο ε, από τη χώρα, με τουλάχιστον το 50-60% αυτών να είναι νέοι. Νέοι mm. άνθρωποι οι οποίοι κυνήγησαν τι του στο εξωτερικό. Ε, οπότε το brain drain είναι μια, μια απόρια και ένα αποτέλεσμα ε, της ε, αδρανοποίησης αν θέλεις του, του επιχειρήν στη χώρα ε, που ήρθε να, να ενισχυθεί όλο αυτό και με το κομμάτι της κρίσης. Δηλαδή δε, έτσι και αλλιώ η κουλτούρα των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που ε, κάνουν operate στην Ελλάδα δεν είχαν πάρα πολύ έντονη την, ε, την προσέλκυση των νέων πτυχιούχων ακριβώς μετά το πτυχίο του, mm. τους να εισαχθούν στην αγορά εργασίας. Άρα εφόσον αυτή ήταν η νόρμα φαντάσου να έρθει και μια κρίση και ένα μνημόνιο το οποίο κόβει διαθέσιμους προπολογισμού, κόβει headcounts εταιριών mm. άρα πόσο πιο δύσκολο μπορεί να το κάνεις ήταν σχεδόν πλέον ακατόρθωτο ένα νέο να μπορέσει να ορθοποδήσει, να βρει μια δουλειά εδώ ή να εξελιχθεί. Οπότε η απέλπιδα προσπάθεια ήταν να μπορέσει να βρει την τύχη του στο εξωτερικό. Οπότε ήταν ένα φυσικό επακόλουθο. Δεν ήταν κάτι το οποίο ουσιαστικά προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήδη πρώτη κρίσεω υπήρχαν μαζικέ ροέ φυγή ταλέντων στο εξωτερικό. Από κάθε ηλικία. Ε, αυτό εντάθηκε με το κομμάτι τη κρίση ε, και με το γεγονό ότι οι εταιρείε ποτέ δεν επένδυσαν σοβαρά στο να δημιουργήσουν ένα junior talent pipeline μέσα στι εταιρείε του. Συνδέοντα ουσιαστικά τι ε, τις πρώτε προσλήψει του με, ε, με τα πανεπιστήμια. Mm. Και εκεί έρχεται και το κομμάτι τη διασύνδεση του πανεπιστημίου με την αγορά εργασία και τη σχέση ε, πάθου και έρωτα που θα έπρεπε να έχει το πανεπιστήμιο και η ακαδημαϊκή κοινότητα με το business, με τι εταιρείε, προκειμένου να υπάρχει μια φυσική γέφυρα και μια φυσική εξέλιξη μετά την αποφύτιση ενό νέου, μια νέα από το πανεπιστήμιο. Δηλαδή, τι πιο φυσικό να μπορούν αυτά τα δύο οικοσυστήματα, το επιχειρήν δηλαδή και η ακαδημαϊκή κοινότητα. Να έχουν μια σχέση αγάπη, μια σχέση έτσι, ε, παραγωγική. Ε, Δυστυχώ εδώ στην Ελλάδα λειτουργούμε πάρα πολύ αυτόνομα. Δηλαδή, άντε να τελειώσει το παιδί το σχολείο. Αποφύτησε από το σχολείο. Δεν μα ενδιαφέρει εάν συμπλήρωσε το μηχανογραφικό του με τέτοιο τρόπο, προκειμένου να πάει να σπουδάσει. Σχετισμένα, οποίο... με στρατηγική. Ναι, καμία στρατηγική. Είναι, ξέρεις, είναι, είναι αυτό που συνήθω λένε. Ε, μέχρι εδώ ήταν η δουλειά μου. Δεν με ενδιαφέρει από εδώ και πέρα. Ε, 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 τελικά φαίνεται να είναι ένα, ένα κοινωνικό φαινόμενο η έλλειψη υπευθυνότητα και κτητικότητα υπό την έννοια τη ε, κτήση τη ε, εργασία. μου λέει, τι θέλω να πω. Είμαστε σε μια εταιρεία, πέφτει ένα σκουπιδάκι κάτω. 9 ε, στου δέκα θα, θα πηδήξουν πάνω από αυτό το σκουπιδάκι, δεν θα το μαζέψουν. Θα μου πει, μα δεν το έριξα εγώ. Δεν πειράζει. Είναι ο χώρο σου, είναι το σπίτι σου. Θε να είναι να είναι βρώμικο ο χώρο. Δεν έχει σημασία ποιο το έριξε. Σημασία έχει ότι φροντίζει στο χώρο που βρίσκεσαι να υπάρχει μια εφταξία. Αυτό είναι δείγμα ownership. Δεν θα σε πληρώσει κάποιο για να το κάνει. Για να το κάνει. Ούτε πρέπει να σου πει κάποιο, ε, «Γιώργο, ήθε... ούτε Ούτε απαραίτητο χρειάζεται να βρούμε ντε και καλά τελικά ποιο το έριξε. Μπράβο. Για να αποδώσουμε την ευθύνη. Μπράβο. Το θέμα είναι να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Δεν θέλουμε να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα. Γιατί στο σπίτι μα δεν πετάμε τα τσόφια κάτω. Ενώ στη δουλειά το κάνουμε. Ή τη κάτω. Γιατί, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει ατιμορρησία και ασυνέπεια. Το ίδιο υπάρχει και εδώ. Ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο δεν διασυνδέεται με το επόμενο. Δηλαδή, ένα σχολείο δεν διασυνδέεται με το πανεπιστήμιο. Ένα πανεπιστήμιο δεν διασυνδέεται με την αγορά εργασία. Και βλέπουμε την ιανική ανεργία να ανεβαίνει. Και βλέπουμε τα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό. Και βλέπουμε τα, τα, παιδιά να μην ξέρουν να πουλήσουν τον εαυτό του ή να φτιάξουν ένα βιογραφικό. Και δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή, δεν υπάρχουν συνέπειε σε αυτό το πράγμα. Mm. Δηλαδή, δεν, δεν κάθεται κάποιο να πει, OK, μάλλον δεν γίνεται σωστά η δουλειά εδώ. Α παραδειγματιστώ από το εξωτερικό. Τι γίνεται καλύτερα εκεί. Πώ μπορώ να κλέψω μέσα εισαγωγικά μια καλή ιδέα. Πώ μπορώ να φέρω δύο ανθρώπου, τρει ανθρώπου, πέντε ανθρώπου από το εξωτερικό ή ακόμα και Έλληνε που εργάζονται σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα διασύνδεση πραγματικά του πανεπιστημίου με την αγορά εργασία. Δεν λέω ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι ντε και καλά ο, 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 ο κυριολεκτικό προθάλαμο για να βρω μια δουλειά. Αλλά όταν υπάρχουν πανεπιστήμια των οποίων τα ακαδημαϊκά προγράμματα έχουν να γίνουν updated αρκετά χρόνια, τρία, πέντε, εφτά, έτσι. Και ο τρόπος διδασκαλίας σε σχολείο και πανεπιστήμιο κάνει emphasize το κομμάτι της παπαγαλίας και της αποστήθησης. Σε μια εποχή όπου η κριτική σκέψη και η αναλυτική σκέψη είναι αυτά τα οποία κάνουν prevail στο τσουνάμι γνώσεων και πληροφοριών που δεχόμαστε και όχι το να ξέρω τη σωστή απάντηση στη σελίδα 27 πάνω δεξιά και να θυμάμαι να τη γράψω, τότε κάνει κάτι κάτι κάνουμε λάθος. Mm. Υπό ποια έννοια, στο παρελθόν που έπρεπε να βρούμε τη σωστή απάντηση, α πούμε ότι καλώ σκεφτόμασταν ότι πρέπει να κάνουμε emphasize στην αποστήθηση και την παπαγαλία. Με κάποιο τρόπο, ρε διάολε, πρέπει να το θυμάσαι αυτό. Οκ, okay, το ακούω. Τώρα, όπου η γνώση είναι άπλετη, είναι διάχυτη, είναι ελεύθερη και είναι εκεί έξω, είναι στο Google, είναι στο ChatGPT. Άρα ξέρουμε τι σωστέ απαντήσει. Τι ξέρουμε. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε τη σωστή ερώτηση. Άρα πρέπει να πιβοτάρουμε το σύστημα από την αποστήθηση και την παπαγαλία σε ένα σύστημα το οποίο ενισχύει την κριτική ικανότητα. Και βγαίνουν τα παιδιά από το πανεπιστήμιο και προφανώ αντιλαμβάνονται ότι η αγορά εργασία κινείται με άλλου ρυθμού. Ποιου ρυθμού? Του παγκόσμιου. Άρα τι θέλουμε. Θέλουμε ανθρώπου οι οποίοι δεν μα νοιάζει αν έχει ένα ιδίο πτυχία κατά κύριο λόγο. Μα νοιάζει τι άνθρωπο είσαι. Και τι εννοούμε τι άνθρωπο είσαι. Μπορεί να, να να, μπορείς να σκεφτεί το Α, να επικοινωνήσει το Α και να απαντήσει στο Β που σου λέω. Μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια ομάδα. Μπορεί να νιώσει την αυτορύθμιση των ρόλων μέσα σε μια ομάδα και τη μία φορά να είσαι leader και την άλλη φορά να είσαι follower ή ουραγό σε αυτό. Χωρί να σημαίνει ότι ο ουραγό είναι άνθρωπο ο οποίο υπολείπεται δεξιότητων. Είσαι ο ουραγό πάρα πολλέ φορέ. Μπα πει «Ε, παιδιά, λάθο δρόμο έχουμε επιλέξει. Βλέπω μπροστά εκεί πέρα ότι δεν πάει καλά.» Έτσι. Άρα όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να μα προετοιμάζει ένα σύστημα. Προκειμένου να μπορέσουμε να βγούμε πιο έτοιμοι για την αγορά εργασία, ναι. η απάντηση δεν τη δώσω εγώ. Τη δίνει το, 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 η παγκόσμια σφαίρα. Η παγκόσμια σφαίρα των χωρών και ο τρόπο που ξέρεις, τα πανεπιστήμια ορίζονται είναι μέσω τη ανάπτυξη του ανθρώπου πέραν των τεχνικών δεξιοτήτων. Mm. Το οποίο τη λέγεται extracurricular activities. Άρα, έξω δραστηριότητες δραστηριότητε εντό των πανεπιστημίων. Ναι, 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 έτσι. Η πραγματικότητα ξέρει είναι ένα τρένο το οποίο κάποιε φορέ μα πατάει, είτε μα αρέσει είτε όχι. Και εμεί είμαστε ακόμα απ' έξω και νομίζουμε ότι υπάρχουν άγγελοι, ξέρει, ουρανέ κτλ. Θα σταθώ σε δύο πράγματα που είπε πάρα πολύ. Πάρα πολύ σημαντικά. Είπε πάρα πολλά, αλλά θα πω σε δύο πράγματα που μου άρεσαν εμένα πάρα πολύ γιατί έχω σκεφτεί πολύ. Το είναι το εξή. Μιλήσει για ownership. Έτσι. Υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται Extreme Ownership του Τζόκο Willing, ο οποίο ήταν πρώην πεζοναύτη, μεγάλη μορφή, έχει κάνει δικό του business, ε, δικό του podcast. Είναι αλλού ο τύπο. Okay. Λοιπόν, μεγάλη μορφή. Ωραία. Όλοι... Πρέπει να τον δει. Αν το στείλει. Τζόκο Βίλιν, κάθε μέρα ποστάρει το εξή πράγμα στο Instagram. Κάθε μέρα. Το ρολόι του. Και δείχνει ότι ξυπνάει κάθε μέρα 4 και 2, 4 και 3, 4 και 5 εκεί. Τέτοια ώρα κοιμάμαι εγώ. Ναι. ναι. Αυτό και είναι ώρα ξυπνάει. Ναι, ναι. Άλλο, για άλλου λόγου. Εντάξει. Λοιπόν, για να δείξει το ότι είναι του ρολόι. Ναι, ρε, καταλαβαίνω, καταλαβαίνω. Λοιπόν, είναι μεγάλη μορφή σου Extreme ownership. Τι που λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα εκεί έξω, το οποίο δεν είναι δική μου ευθύνη. Mm -hmm. Και αν ξεκινήσει με αυτόν τον τρόπο σκέψη, δεν έχει δικαίωμα να γκρινιάξει για τίποτα. Οπότε mm -hmm. γλιτώνει όλο τον υπόλοιπο χρόνο, γλιτώνει τη θυματοποίηση και είσαι σε φάση πάμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, Ξέρεις. Α, α, Απλά αυτό έχει ευθύνη. Αλλά πάρα πολύ. Θα σου πω το εξή: που είπε για ownership, έτσι. εγώ δεν έχω δει στην προσωπική μου καριέρα τίποτα άλλο να με έχει βοηθήσει τόσο πολύ όσο η λέξη πρωτοβουλία. Η πράξη πρωτοβουλία. Mm. Όσε φορέ έχω πάρει πρωτοβουλίε και πλέον μου έχει γίνει και θυσμό να το κάνω, μόνο με έχει οδηγήσει μπροστά σε άλλα αποτελέσματα και τελικά να κάνω πράγματα που θεωρητικά άλλοι με καλύτερα σκύλ από μένα, στη θεωρία, δεν κάνανε. Σωστά. Έτσι. Και λε, γιατί. Γιατί ο άλλο πήρε προγωγή και όχι εγώ, ενώ εγώ είμαι καλύτερο. Ζήτησε προγωγή, πρότεινε project, σκέφτηκε να κάνει κάτι γι' αυτό. Όχι, γιατί έπρεπε, πρέπει, περίμενα να μου το πούνε. Ε, περίμενα να το πούνε. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Ε, είναι, είναι. Οι δικαιολογίε που δημιουργούμε ε, στερούν τι επιτυχίε που ενδεχομένω αξίζουμε. Ακριβώ. Δηλαδή, αν, αν το σκεφτούμε αυτό το πράγμα, και αν σκεφτούμε ότι πίσω μια δικαιολογία κρύβεται μια απάθεια, μια αναβλητικότητα, μια περιοριστική πεποίθηση, μια επίπλαστη πραγματικότητα, μια αρνητική σκέψη, μια αποτυχία ενό φίλου mm. στο ίδιο project, το οποίο λε: Α, αφού απέτυχε αυτό, σίγουρα θα αποτύχω εγώ. Γενικότερα, μια κατευθυνόμενη σκέψη. Mm. Δημιουργεί μια δικαιολογία που σε αναστέλει από το να πετύχει υπό την έννοια του ότι και να αποτύχει θα ενδυνάμει μια επιτυχία αυτό το πράγμα. Γιατί, Γιατί έπραξε. Πράτοντα, αυξάνει τι προσλαμβάνουσε. Αυξάνοντα τι έχει διευρυμένα ερεθίσματα. Και με αυτά τα ερεθίσματα μπορεί την επόμενη φορά για, για οτιδήποτε πράξει, όχι, όχι για το ίδιο task, για οτιδήποτε άλλο, να γνωρίζει κάτι. Δηλαδή, εγώ σήμερα ήρθα σε μια περιοχή που δεν συνηθίζω να έρχομαι. Mm. Παρατήρησα δύο-τρία καταστήματα τα οποία με ενδιαφέρουν. Μέσω του podcast, άφησα τα ερεθίσματά μου για μια περιοχή που συνήθω δεν έρχομαι, αλλά ξαφνικά ήρθα δύο-τρία καταστήματα τα οποία με ενδιαφέρουν και δεν ήξερα ότι είναι εδώ. Και λέω, Α, αυτό που μου πετάγεται στο Instagram και αυτό κτλ. Θα μου πει, Ναι, και αυτό λοιπόν at scale, δηλαδή αν επιχειρεί. Πολλά πράγματα, μέσα στην ημέρα, μέσα στην εβδομάδα, μέσα στο μήνα, τι κάνει. Αυξάνει λοιπόν τι προσλαμβάνουσε, αυτά που σου έρχονται, αυξάνονται τα ερεθίσματα και έτσι τι γίνεται. Έχει μια πολύ πιο πολύ πολύπλευρη, πολύ τόσο εμφατικά το λέω, ε, ε, α, α, άποψη και, και, θεω, και θεώρηση των, των πραγμάτων. Ε, μέσα από αυτό ουσιαστικά είναι ο, αυτός είναι ο driving factor για να. Επιχειρήσει πράγματα στη ζωή σου. Όχι μόνο επαγγελματικά. Δεν μιλάω μόνο για το επάγγελμα μόνο. Σε όλα, προσωπικά. Δηλαδή, Προσπορεί, παιδί μου. Κάποιο μπορεί να δει σε ένα καφέ το οποίο δεν συνηθίζει να πηγαίνει και να το δει και να πάει και τελικά να γνωρίσει τον έρωτα τη ζωή του εδώ. Ακριβώ. Δεν δηλαδή, θα το έκανε διαφορετικά. Δηλαδή, ξέρει, κάποια πράγματα, ενώ δεν πιστεύω πολύ στο κομμάτι τη τύχη περσέ. Ξέρεις, δηλαδή τύπου. Ε, Συγγνώμη, θα σε διακόψω. Ναι, 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 αυτό. Αυτό που λε, αυτό που περιγράφει τόση ώρα έχει ήδη έτσι, υποθεί από κάποιον τώρα πολύ πρόσφατα ότι είναι ένα από τα τέσσερα βασικά είδη τη τύχη. Έχει κατηγοριοποιήσει την τύχη σε τέσσερι κατηγορίε. Okay. Τύχη με το να απλώνει απλά τον, ε, τον, τον, χώρο που θα πάρει προσλαμβάνουσε. όπως Σωστά, σωστά καλό συνέχεια. Ναι, ναι, ναι. Όχι, λέω απλά ότι μερικέ φορέ τη δημιουργεί τη γαμημένη. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή. Αυτό θέλω ε, να πω. Ε, Πώ να σου πω, ρε παιδί μου, αυτό που λένε εσύ, είναι Αθηνά και χείρα κίνηξη, πνίγε όλε τι άλλε και στο τα λοιπά. Και λέει Θε, Αθηνά, βοήθησε, βοήθησε, βοήθησε. Ναι, κούνα και τα γαμμένα τα χεράκια σου, αγόρι μου. <laughs> δηλαδή, κούνησε τα και λίγα μέσα. Ναι. Και αν δεν μπορέσει η Αθηνά, πε, έκανα το καλύτερο που μπορούσα εγώ. Εσύ, αν είσαι υπεύθυνο τη τύχη σου στο 50%, που είσαι, που είσαι στο 99%, αλλά α πούμε ότι είσαι στο 50%, εσύ έχει κάνει exploit αυτό το 50%, το έχει πάει μέχρι τέρμα. Είσαι ok με τον εαυτό σου, λε ότι. Που εδώ να, να βάλουμε ένα disclaimer. Mm. Αν και εφόσον επιθυμεί την εξέλιξη, αν και εφόσον επιθυμεί να αλλάξει κάτι στη ζωή σου, αν και εφόσον επιθυμεί ο μπούσουλα με τον οποίο έχει οδηγηθεί μέχρι σήμερα να αλλάξει με κάποιο τρόπο, αν δεν τα επιθυμεί, είσαι πρόβλημα. μια χαρά, μην αλλάξει τίποτα. Κάνε ένα πρόβλημα. Αν όμω διαμαρτύρεσαι μέσα σου ή έξω σου για πράγματα τα οποία σου συμβαίνουν ή για πράγματα τα οποία συμβαίνουν στου διπλανού σου και θε να συμβούν και σε σένα, που είναι κακό οδηγό, αλλά έστω ότι μοτιβάρε από του διπλανού σου. Γιατί θα πρέπει να συγκρίνει με τον εαυτό σου. Δεν θα πρέπει να συγκρίνει με τον διπλανό σου, αλλά έστω ότι συγκρίνει με τον διπλανό σου. Μην κατηγορούμε τα πάντα και του πάντε. Mm. Προφανώ. Μπορεί να μ' αρέσει το, 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 το φεραρικό που ο διπλανό μου. Ή μπορεί να μ' αρέσει η κοπέλα που έχει ο διπλανό μου. Okay. Τι έχει κάνει εσύ διαφορετικά σήμερα ή τι θα κάνει διαφορετικά αύριο για να μπορέσει να προσελκύσει αυτό το οποίο έχει ο διπλανό σου. Πιστεύει ότι υπάρχει άνθρωπο. Δεν θα σου το πει. Υπάρχει άνθρωπο που δεν θέλει βελτιώσει τη κατάστασή του. Που δεν θέλει. Που θέλει. Που, ναι, μάλλον, ναι, που δεν θέλει, συγγνώμη, ναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να σου πει πράγματι ότι ξέρει τι Ωραία, όλα αυτά που μου λε, αλλά επειδή τώρα εγώ δεν θέλω. Και δεν χρειάζεται κιόλα. Δεν, ε, δεν, θέλω να επειδή να τα κάνω όλα αυτά. Πιστεύει ότι μέσα του. Οι πιο πολλοί που θα το πούν αυτό. Δεν θέλουν. Ή απλώ κάτι του κρατάει πίσω τελικά. Πολύ εσωτερική πολύ συζήτηση αυτή. Ε, να σου πω την αλήθεια, δεν έχει αξία να σου πω τι πιστεύω εγώ. Mm. Αξία έχει αυτό που λε να μπορεί πραγματικά να το λε και με κλειστέ τι πόρτε στον ίδιο σου τον εαυτό Ναι. Δηλαδή αυτό που θα μου πει εμένα, που θα με κοιτάξει τα μάτια και θα μου πει Είμαι οκ, okay, bro δεν χρειάζομαι κάτι. Όταν θα μείνει το βράδυ μόνο σου και όταν θα μείνει στα σκοτάδια σου, πραγματικά να πει Πραγματικά είμαι πολύ ok και να χαμογελάσει με τον εαυτό σου και να μην πει. Μαλάκα. Τι, θα, τι κάν, τι κάνω, με τη ζωή μου. Νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι το δεύτερο ισχύει στι πιο πολλέ περιπτώσει έτσι. Οπότε μα... εκεί λε τι κάνουμε, ξέρει. Ε... Να βοηθήσουμε του άλλου, όχι εντάξει και του εαυτού Έχουμε αυτούς. μία τάση. Έχουμε μία τάση. Εξειδανίκευση του εγώ μα. Έχουμε μία τάση να πρέπει να δείχνουμε ότι είμαστε πάντα καλά. Έχουμε μία τάση να πλασάρουμε λόγω των social ότι όλη μα η ζωή είναι μια ωραία θέα, mm. ένα ωραίο φαγητό, ένα ακριβό φαγητό, ένα εστιατοπλοϊκό που κάνουμε διακοπέ, ε, ωραία σώματα, ε, καλή γραμμα κορμιά, ε, ωραίε θάλασσε, ε, βουνά, σκι, ε, κρασιά, ε, ε, fine dining. και... Θε <laughs> να μου πει ότι δεν θα... ήσουν όλα αυτά εσύ την ε... εβδομάδα. <μίλιο> δεν τα έκανε. Δεν ήσουν <Wasn't> στο α... πλοϊκό σου μέσα. Με δύο-τέσσερα μοντέλα του Λόγω... Playboy. Λόγω, του Metaverse ήμουνα. Ναι, με το Metaverse ήμουνα. Ναι, θέλω να πω. Ξέρεις, πάρα πολλέ φορέ η μεγάλη ευτυχία και η μεγάλη δυστυχία. Πολλέ φορέ είναι και βουβή. Δεν χρειάζεται να δείχνεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει το να πω. Δηλαδή. Καταλαβαίνω απόλυτα. Ας, ας, ας ξεφύγουμε λίγο από αυτό το οποίο βλέπουμε στα social. Γι' αυτό και πάρα πολλέ φορέ όταν μπορώ να αποστάρω πράγματα τα οποία είναι self-reflection, δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλέ μέρε στι οποίε δεν είμαι καλά. Έχω τα σκοτάδια μου. Φυσικά. Έχω, έχω τι κλειστέ μου. Δεν θέλω να βλέπω άνθρωπο, δεν θέλω να μιλάω με άνθρωπο. Ε, αμφισβητώ το είναι μου, αμφισβητώ τι πράξει μου, αμφισβητώ την πορεία μου. Άνετα το, το, και με μεγάλη επιτυχία, όχι αστεία. Και όταν αυτό μερικέ φορέ το κοινοποιώ, γιατί νιώθω την ανάγκη να να πω στον κόσμο ότι εσύ εκεί έξω που γαμιέσαι ψυχολογικά αυτή τη στιγμή, plus one, γαμιέμαι και εγώ. Δεν είσαι μόνο. Και γυρνάνε και μου λένε, Μα καλά, εσύ κλαί. Κατά πρώτον, φυσικά εγώ. Φυσικά εγώ που εκτίθεμαι όλη την ημέρα τόσο πολύ. Φυσικά εγώ έχω αυτά τα πράγματα mm. και φυσικά είναι ανθρώπινο. Σημασία δεν έχει αν μου συμβαίνει. Σημασία έχει τι μπορώ να κάνω με αυτό. Σημασία έχει τι με διδάσκει αυτό. Mm. Σημασία έχει τι μου ενεργοποιεί αυτό. Μου ενεργοποιεί ένα αίσθημα επιβίωση. Ναι. Ένα αίσθημα αυτο... αυτοσυντήρηση. Ναι. Ένα αίσθημα αυτοφροντίδα. Ναι. Ένα καμπανάκι του ότι συνέχισε με τη θεραπεία σου, με την ψυχοθεραπεία σου, συνέχισε να, να σκαλίζει πράγματα. Τι είμαστε. ατελεί όντα είμαστε σε ατελεί κοινωνίε που προσπαθούμε κάθε μέρα να είμαστε 1% καλύτεροι από, από χθε. Ναι. Αυτό είναι το optimum goal. Και με πάρα πολλά καμπανεβάσματα. Δεν υπάρχει καμία κανένα... γραμμή ευθεία. Και... Ποιο μα έμαθε. Το σχολείο μα έμαθε ότι είναι ελλήνια, άρα αυτό το πράγμα. Ότι είναι μια καμπύλη η οποία ξεκινάει έτσι και πάει ο... Ναι. τέλεια. Και αν δεν καταφέρει, απέτυχε. Και ρίτσι δεν το τοπ. Ποιο ποιος, ποιος, ποιος το ρίζει το top. Τι, τι είναι το ρίτσι δεν top okay, Έβγαλα, έβγαλα πέντε χαρτιά στην άκρη, 5 εκατομμύρια. Ωρα, ναι. έκανα Ωραία. ένα exit, πήρα 7 εκατομμύρια, δέκα εκατομμύρια. Στα, εντάξει. Ρίτσι δεν Τώρα έχει ανιδονία. Μέχρι να τα φάω όλα. Γιατί μπορώ να αγοράσω σχεδόν τα πάντα. Ναι. Και μετά πάνε τα χρήματα. Θέλω να πω, ποιο ρίτσι δεν το Τι είναι ρίτσι δεν το και γιατί να κάνουμε reach the top και να μην κάνουμε maintain μία συνθήκη mm. χαράς, ευτυχίας, ικανοποίησης, αυτεκπλήρωσης. Τι, τι είναι το reach the top συνέχεια. Δηλαδή θέλω να πω το top έχει ψηλά επίπεδα ανιδονίας και πάρα πολύ μεγάλα ποσοστά κατάθλιψης. Γιατί, γιατί μπορείς πάρα πολύ εύκολα να κατακτήσεις και να αγοράσεις οτιδήποτε έχεις επιθυμήσει. Είναι καύλα αυτό, ναι. Για πόσο χρονικό διάστημα, Μπράβο. για 6 μήνε, για 12, για 24, για 5 χρόνια. Μετά από εκεί, όταν μπορεί να έχει τα πάντα. Τα πάντα. Με το πάτημα ενό κουμπιού. Πόσο νομίζει, πόση έκρηξη ντοπαμίνη μπορεί να σου δώσει αυτό το πράγμα στο διήνεκε, αν δεν έχει ένα challenge στη ζωή σου. Κάτι να κυνηγά, κάπου να στοχεύει, κάτι να σε κουράζει, κάτι να σε κινητοποιεί, κάπω να νιώθει παραγωγικό. Δεν νιώθουμε παραγωγικοί αγοράζοντα νιώθουμε παραγωγική παράγοντα. Σωστά. Και μάλιστα συνέδεται πάρα πολύ. Ε, πρόσφατα πέθανε ο Μάθιου Πέρι, ο ηθοποιό από τα φιλαράκια. Πάρα, πάρα πολύ γνωστό και γνωστό για τα προβλήματα που περνούσε. Όχι και... τόσο. Όχι τόσο. Πιο πολύ σαν Τσάντλερ ήταν. ήτανε. Ήτανε πάρα Παρά σαν Μάθιου Πέρι. Ναι, και σαν Η... Μάθιου Πέρι. Πιο πολύ ξέραμε τον Τσάντλερ. Παρά το Μάθιου Πέρι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει Ναι, 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 τον... καταλαβαίνω. Το χαρακτήρα, Έτσι. παρά τον ήχο και το τι πέρισε και ποιο ήταν. Ακριβώς, όταν, όταν σου ερχόταν στο νου ήταν. Α, ο Τσάντλερ. Ναι, μπράβο. Δεν ναι, ήταν ο Μάθιου Πέρι σε σχέση, α πούμε, για παράδειγμα, με έναν ηθοποιό όπω είναι στην Ελλάδα, ο, ο Γιάννη Μπέζο. Όταν ακούς Γιάννη Μπέζο, σε μένα που είμαι και πολύ φαντού, mm. είναι 50-50. 50%, -50. 50 ξέρω τον ε, κάκαλο, τον δόγκαλο, τον ναι. ε, απαράδεκτη, ακροσχοληγητή, ναι, 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 ναι. whatever, και άλλο 50%. Ξέρω το Γιάννη Μπέζο, ο οποίο τοποθετείται πάρα πολύ συγκεκριμένε συνεντεύξει. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο τύπο. Γιατί τον έχουν yeah. παρεξηγήσει στους πολίτες το Γιάννη Μπέζο. Γιατί, γιατί, γιατί είναι για, είναι αλήθει... για, ποιο λόγο. Τόσο πολύ σε ενοχλεί άμα κάποιο δεν φίλε δεν είναι χαρούμενο όλη την ώρα. Τι όχι, είναι όχι, το πρόβλημα. Όχι, σου? Ενώ... <laughs> όχι, όχι. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ο κόσμο ενοχλείται από την ανεμπόδιστη, αμ, αφιλτράριστη, ανεπιτίδευτη αλήθεια του. <laughs> ναι. Δεν μπορεί ο κόσμο να ταυτιστεί Εύκολα με έναν άνθρωπο που μπλαντ σου λέει την αλήθεια του και την πραγματικότητα του. Ότι, αδερφέ, το γεγονό ότι κάνω κομμωδίε οτιδήποτε δεν πάει να πει ότι έξω στον κόσμο θέλω να είμαι χαχαχούχα. Επίση, δεν με ενδιαφέρει να έχω μεγάλο κύκλο. Επίση, πήγα, λέει, και έκανα reunion, α πούμε, για παράδειγμα, με τον τότε Και βαρέθηκε, εντάξει. Ο ένα πιο χαζό από τον άλλον. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτό ήθελα να πω. Αυτή είναι η άποψη. Δηλαδή, άμα στο λέγει ένα φίλο, θα τον καίκαρε τόσο πολύ. Δηλαδή. Έχουμε. Γι' αυτό σου λέω. Ότι μεγαλώνουμε με μια συνθήκη μια επίπλαστη αλήθεια και πραγματικότητα. Και όταν βγαίνει προ τα έξω, να πει 5-10 πράγματα έτσι όπω τα βιώνει και έτσι όπω τα νιώθει, ο κόσμο αρχίζει και αντιδρά. Γιατί? Ναι. Γιατί ξεφεύγει από το επίπλαστο. Ξεφεύγει από τη φούσκα. Μπορεί για κάποιον να είναι προσβλητικό. Μπορεί. Πρόσεχε. Ο τρόπο του είναι ότι δεν πειράζει αν δεν σα αρέσω. Αυτή είναι η αλήθεια μου. Το ίδιο αν θέλει, έναν τέτοιο βίο διάγω και εγώ, εγώ βέβαια, τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, βέβαια. Δεν με νοιάζει να είμαι αρεστό. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αρεστό. Αν για κάποιου και κάποιες είμαι χρήσιμος, τότε αυτό για μένα είναι ευλογία. Σωστό. Τότε αυτό για μένα είναι ένα καλό σημάδι να συνεχίσω. Σωστό. Δεν θέλω να είμαι αρεστό. Πώ το λένε, παιδί μου. Όσο πιο αρεστό είσαι, τόσο πιο πολλά ψέματα λε στον κόσμο. Θέλω να σου πω ποιο πιστεύω ότι είναι το βαθύτερο, να κάνω μια δική μου ερμηνεία, ναι. έτσι, μια θεωρία, γιατί πιστεύω ότι σημαίνει αυτό και να το συνδέσω λίγο με τον Μάθιου Πέρι αυτό που ήθελα να πω πριν. Ναι, στο διάλυσα το θέμα. Δεν πειράζει, καθόλου, καθόλου, καθόλου <συσχερή> ίσα ίσα, ίσα, ίσα συνδέεται τέλεια. Επειδή καθόμουν αυτή τη μέρα και διάβαζα λίγο το βιβλίο του. Για να δω λίγο, επειδή λοιπόν, μου ποιο ήταν αυτό ο τύπο, από, από, τη δική του πλευρά. Είπε κάτι το οποίο μου χτύπησε πολύ δυνατά. Το πρόβλημα, λέει, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι αν δεν πετύχει το μεγαλύτερο στόχο, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να πετύχει το μεγαλύτερο στόχο και να μην είναι αρκετό. Εκεί τι κάνει, αυτό που είπε στην ανιδονία. Mm. Αυτό σε αυτό, χτι... αυτό έπαθε. Mm. Σκέψου λέει να πετύχει αυτό που ονειρευόσουν, που πάλευε, που, 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 και ξαφνικά να λε. Μα, μα δεν με κάνει χαρούμενο. Δεν με, τι κάνω τώρα. Πω, πω. τώρα δεν έχω άλλο στόχο. Δεν έχω τίποτα πλέον να κάνω. Πω, Φαντάσου. Φτάνει, δηλαδή, κουράζει, κάνει, κάνει, κάνει. Και πλέον είμαι εδώ και δεν δε μου το δίνει αυτό. Άρα, άρα δεν υπάρχει τίποτα για μένα σε αυτόν τον κόσμο. Εκεί καταλήγει. Σε κατάσταση και τα λοιπά. Αυτό είναι πολύ βαθύ. Φίλοι. Ένα. Νούμερο 2. Πιστεύω ότι αυτοί που κράζουν τον Μπέζο ή τον κάθε Μπέζο, τώρα, δεν χρειάζεται να πιάσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο, οποιοδήποτε δεν είναι καλά, ενώ είναι πολύ επιτυχημένο αυτό που κάνει, και σε ένα παράδειγμα, γιατί το κάνει αυτό. Γιατί φοβάται ότι σου λέει, δηλαδή, αν εγώ μία στι χίλιε καταφέρω και επιτύχω, υπάρχει κίνδυνο πάλι να μην είμαι χαρούμενο. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Αντέχω να είμαι δυστυχισμένο τώρα που, δεν έχω, έχω προβλήματα και, και νιώθω αποτυχημένο. Αλλά ρε φίλε, να επιτύχω και να υπάρχει κίνδυνο αυτό, αυτό εκεί που βλέπω, να έχει δίκιο και όντω πάλι να νιώθω έτσι, ε, δεν θα τα αντέξω αυτό. Αυτό δεν θα τα αντέξω. Εγώ αυτό πιστεύω ότι του τυπάει πολύ. Ναι, είναι σαν να ψάχνουν ένα magic pill, ένα μαγικό χάπι ναι. το οποίο να. Ή, ή, τουλάχιστον την ελπίδα. Σου σκοτώνει την ελπίδα ότι και να τα καταφέρει, πάλι θα πρέπει να αντιμετωπίσει αύριο ένα αυτό που μπορεί να σκατά. Που είναι ακόμα χαρακτήρα. Που μπορεί να μην τα πηγαίνει καλά με τη γυναίκα του, σωστά, με τα παιδιά σωστά. του. Σωστά. Δηλαδή, επειδή θα πετύχει κάπου, δεν πάνε να πει αυτόματα όλα φτιάξανε. Μα ακριβώ. Μα δεν είναι. Καταλαβαίνω. Μα πόσοι, πόσοι είναι επιτυχημένοι επαγγελματίε και έχουν διαλυμένου γάμου και σχέσει. Και παιδιά τα οποία δεν τα βλέπουν. Πόσοι είναι εξαιρετικά καλοί οικογενειάρχε, μπαμπάδε, μαμάδε κτλ. Και, και είναι εξαιρετικά χάλια στο κομμάτι τη διοίκηση ανθρώπων και στην, στην εξέλιξη τη καριέρα του. Θέλω να πω ότι. Ξέρεις, δεν, δεν είναι one size fits all. Και δεν υπάρχει ένα πράγμα το οποίο θα κάνεις το οποίο θα σου διορθώσει τα πάντα στη ζωή σου. Αλλά αυτό το οποίο είπε για, το, για τον μάθιο Πέρι mm. που έχει γράψει το βιβλίο του είναι συγκλονιστικό Γιατί δηλαδή, δεν το έχω ακούσει και, ναι, 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 το και, ξέρω, και, δηλαδή. και ξέρω ότι έχει μοιραστεί πάρα πολλά πράγματα στο βιβλίο του και νιώθω ότι είναι σαν να έγραψε το βιβλίο του και να αποχώρησε. Δηλαδή, να έτσι, ναι. ήταν πολύ σύντομο δηλαδή το, το διάστημα μεταξύ της έκδοσης του βιβλίου και του, και της, του θανάτου mm. του. Ε, αλλά ξέρει. Αυτό μου θυμίζει πάρα πολλές φορές το, 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 την, την παραδοχή ή μάλλον τη συνθήκη κατά την οποία ειδονιζόμαστε ε, πολύ περισσότερο με την προσμονή μιας κατάστασης. Ας φανταστούμε ένα ταξίδι. Η προσμονή. Κλείνουμε τα ειστήρια, κλείνουμε το ξενοδοχείο. Mm, ωραία. Α, πω ωραία. Από έχω κάτι να περιμένω, κάτι αυτόξεις. Είναι, είναι το κλασικό. Στοχεύω κάπου και περιμένω να πάω. Και Βιβλιογραφικά και ερευνητικά κιόλα φαίνεται να αποδεικνύεται ότι τα, τα μεγαλύτερα επίπεδα ντόπα που εκρίνει μέσα σου και όλων αυτών yeah. των ορμονών που είναι υπεύθυνα για τη yeah. χαρά, είναι κατά τη διάρκεια τη προετοιμασία okay, για στην αυτό. Στην Ναι. Ακριβώ. No. Στην προσμονή. Ε, Προσμένω κάτι, όταν αυτό πραγματώνεται, mm. δεν, είναι ότι, δεν είναι ότι δεν περνάω καλά, αλλά δεν είναι το ίδιο σαν την εξε, εξειδανίκευση που έχω κάνει στο μυαλό μου κατά τη διάρκεια τη προσμονή να έρθει αυτό το πράγμα. Γιατί με κάποιο τρόπο, όταν αυτό πραγματώνεται, μετά δεν έχει κάτι να περιμένει. Και είμαστε όντα τα οποία τελικά με κάποιο τρόπο λειτουργούμε λίγο με το καρότο και το μαστίγιο. Δηλαδή ναι, πρέπει ναι. να πετάμε κάτι μπροστά για να κάνουμε ένα self-motivation. Δηλαδή, πώ είναι. Άντε, έρχεται Παρασκευούλα. Άντε, Ω, πα... άντε, Ωραία, Παναγία μου, ναι. άντε, Παναγία μου. Το οποίο έχει μια λογική, αλλά είναι, είναι πολύ sad αυτό. Είναι, 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 έχει μια αντιστοιχία μέσα του. Έχει δηλαδή, πόσε. Πόσε παρασκευέ. Ακριβώ. Όλα για ένα σουκού και όλα για δύο εβδομάδε τον Αύγουστο, ναι. με ένα γνωστό τέλο το οποίο είναι 1,5 μέτρο κάτω από τη γη. Θέλω να πω. Πραγματική. Θα μου πει: Εντάξει, μεγάλε, δηλαδή, ωραία, για πε μα πώ, α πούμε, κλπ. Φίλε και φίλοι. Ναι. Δε, ξέρεις, δεν έχω τη μαγική συνταγή, αλλά αν δεν το συζητήσουμε κιόλα, πώ θα το εξελίξουμε, πώ θα το διορθώσουμε, πώ θα το βελτιώσουμε. Και αν κάτι έχω να πω είναι ότι. Νομίζω ότι έχει έρθει η στιγμή ελαίω και της έλευσης της τεχνολογίας με τόσο γοργούς ρυθμούς να νοηματοδοτήσουμε τόσο τη ζωή μας όσο και το επάγγελμά μας. Δηλαδή, γιατί στο διάλογος; γιατί έχεις έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Έχεις έρθει απλά για να εργάζεσαι κάπου, να περιμένεις αυτά τα σουκού και 15 μέρες το καλοκαίρι. Is that fucking enough. Αν ναι, μια χαρά. Αν όχι, μήπως πρέπει να κοιτάξεις λίγο μέσα σου, γιατί μόνο το μέσα σου μπορεί να σε, να σε, κάνει πιο χαρούμενο. Δηλαδή, αν νομίζεις ότι μόνο εξωγενείς παράγοντες είναι υπεύθυνοι για τη δική σου ευτυχία, ικανοποίηση, χαρά mm -hmm. και ούτω καθεξής, τότε απλά εταροκαθορίζεσαι. Τότε απλά είσαι έρμεο εξωγενών παραγόντων. Το κυριότερο είναι πώς μπορούμε να κοιτάξουμε μέσα μας και να βρούμε την πραγματική μας θέση σε αυτόν τον κόσμο. Ποια είναι η θέση μας. Ποια είναι, ποια είναι, ποια είναι η μας. Ποιες είναι αξίες μας. Από τι οριζόμαστε. Mm -hmm. Αν δεν μα αρέσει η δουλειά μα, γιατί δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Κάτι. Να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αν δεν μα αρέσει η σχέση που έχουμε, γιατί δεν κάνουμε κάτι γι' αυτό. Θέλω να πω ότι πάρα πολλέ φορέ παραμένουμε σε καταστάσει μόνο και μόνο επειδή συνηθίσαμε να βρισκόμαστε εκεί. Και αυτό δεν είναι καλό μπούσουλα. Υπάρχει ο τρόμο. Ναι, υπάρχει ο φόβο. Ο τρόμο του αγνώστου, τι υπάρχει μετά. Από αυτό. Σωστό, σωστό. σωστό. Μα ξέρει, όταν φοβάσαι κάτι, κατά να πούμε ότι είναι εξαιρετικά λογικό να φοβάσαι. Και επίση να πούμε ότι ο φόβο δεν φεύγει. Ο φόβο κατακτάται. Δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση με κάποιο τρόπο να υπάρξει μια συνθήκη που θα ξεφοβηθεί. Θα υπάρξει μια συνθήκη στην οποία θα πάρει ανάσα και θα πει: oh, Go for it. Και ό,τι γίνει. Αν δεν ρισκάρει τη ζωή σου ή τη ζωή άλλου ή την ελευθερία σου ή την ελευθερία κάποιου άλλου, κάτω. Ναι. Αυτό συνηθίζω να λέω, εντάξει. Δηλαδή. Ξέρεις, αν δεν σε κλείνει φυλακή, αν δεν σου στερεί τη ζωή, αν δεν σε πτωχεύει ή δεν πτωχεύει κάποιον άλλον. Γιατί, ρε φίλε. θα μετανιώσουμε για αυτά που δεν κάναμε, όχι για αυτά που κάναμε λάθο. Εγώ αυτό φοβάμαι. Σίγουρα. Και, εγώ, και είμαι σίγουρο ότι. Όχι είμαι σίγουρο. Ξέρω. Έχω μια λίστα από πράγματα τα οποία θα ήθελα ήδη να έχω κάνει και δεν έχω κάνει. Και ξέρω ότι θα υπάρχουν. Δεν θα τα προλάβω όλα. Αυτό είναι οκ. Ε, αλλά το έχω παραδεχθεί μέσα μου. Αυτό είναι οκ. Ε, θέλω να πω ότι. Έχω μια συνειδητότητα, ρε διάολε. Δηλαδή θέλω να πω ότι είμαι ένα βήμα πιο μπροστά. Λέω, μ, ναι, μαλακία, δεν το έκανε. Μήπω αυτό που έρχεται τώρα στη ζωή σου και ξέρει ότι το φοβάσαι, μήπω αυτή τη φορά να το κάνει γιατί είσαι 41 και θα φτάσει 45 και mm. θα πει, μ, ούτε αυτό το έκανε. Μπράβο, μαλακά. Συ συγχαρητήρια. Συνέχισε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θέλω να πω ότι τουλάχιστον το αντιλαμβάνομαι. Και μ' αρέσει που το αντιλαμβάνομαι. Ναι, ναι, δηλαδή, ναι. άσχετα αν το κάνω ή όχι, είμαι κοντά, το φλερτάρω. Δηλαδή. Το εφάπτεται η λογική μου death, πάνω, στο, πάνω στο φόβο μου και αρχίζω και, 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 και το ζεσταίνω και το μαλακώνω και του κάνω μασάζ Κάνοντα του θα λυγίσει που θα πάει δεν είπε ότι για μένα είναι εύκολο ότι έγινε με το ρίσκο και φόβο του γρού πάνω του δεν είναι και έτσι, δεν γίνεται αυτό δεν είναι αυτό είναι αιμονική αιμονική αντίδραση του οργανισμού απέναντι στο ότι θέλω να κατακτήσω τα πάντα δηλαδή έτσι ούτε καμπηλή γνώση απολαμβάνει, ούτε στιγμέ απολαμβάνει, ούτε τίποτα. Αλλά το γεγονό ότι πάρα πολλέ φορέ σκεφτόμαστε ότι πρέπει να φτάσουμε σε ένα συγκεκριμένο σημείο για να νιώσουμε κάπω, είναι όλο λάθο, δεν φίλε για μένα. Δεν, δεν είναι ο προορισμό ο οποίο θα σα κάνει να νιώσει κάπω. Είναι όλη η διαδικασία εξέλιξη και μετεξέλιξη του εαυτού σου για να φτάσει στο σημείο αυτό, το, το οποίο δεν είναι το top, είναι ένα checkpoint. Ανανεώνει το χρόνο. Δηλαδή σου λέει, ωραία. Επόμενη πίστα. Έρχεται επόμενη πίστα. Δεν είναι reached the top. Αυτό είναι που προσπαθώ να πω. Ότι... Δεν τελειώνει ποτέ. Ποτέ, ποτέ. Οπότε τελειώνει όταν τελειώσει εσύ. Όταν χτυπάει ή να χτυπήσει καρδούλα. Τότε δεν σε απασχολεί. Ακριβώ. <laughs> δεν έχει συνειδητότητα τότε. <laughs> ξέρεις, ο Φάουτο είναι κάτι που δεν μα αφορά ούτω ή άλλω. Γιατί Σωστό. όταν συμβαίνει, εμεί δεν είμαστε Σωστό. εδώ. Οπότε, τι Σωστό. Σωστό. Οπότε, ε, αυτό. Ξέρεις, θέλω να εστιάσουμε. Και εντάξει, τώρα μιλάμε πολύ για. Ξέρεις, κάνε πράγματα. Άδραξε τη μέρα τη ζωή κτλ. Δεν είναι για όλου. Θέλω να πω ότι κάποιοι Δηλαδή υπάρχει ένα τοξίσιτη γύρω από το. Κάνε, επιχείρησε. Ε, κα, Κατάκτησε το φόβο σου. Κάνε, και ναι, ναι, ναι κα, Κάνε δείξω ο, και τα λοιπά. Και με σφασί. Όχι. dude, okay, ναι. χαλαρώσω λίγο. Δηλαδή ησυχία, τίπο, τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν και αυτά. Και υπάρχουν και περίοδοι που θέλει στασιμότητα. Θέλει να είσαι passive. Θέλει απλά να παρατηρεί πράγματα. Είναι fucking okay. Κάθε φορά που σκέφτομαι Ποια, ποιο είναι το state μου, θέλω να είναι ακόλουθο του γιατί μου. Για μένα η δική μου φιλοσοφία είναι όταν κάνω κάτι το κάνω δυνατά, όταν μετά είναι η περίοδος που ηρεμώ, ηρεμώ απόλυτα. Δεν υπάρχει ότι ηρεμώ αλλά είμαι με το κινητό ή είμαι, ψάχνω τα email για τη δουλειά. Okay. Όταν ηρεμώ, δηλαδή, και βέβαια στην ίδια μέρα, δεν χρειάζεται να είναι αυτό εβδομάδες, σε τρίτο τρίτλο θα πάω, θα δουλέψω τρει ώρε την ημέρα. Τρει ώρε hyper focused. Θα πάω γυμναστήριο μία ώρα. Μία ώρα hyper focused. Δύο ώρε θέλω να, να αράξω. Δύο ώρε τίποτα. Τίποτα. Αφήνω τον εαυτό μου λίγο να. Δίνω την ευκαιρία ότι δεν χρειάζεται να κάνει συνέχεια όλα τα πράγματα στα, στα κοκκινα mm -hmm. Απλά στα, τα πράγματα που μου αρέσουν, αν με παίρνει και όλα σωματικά και ψυχικά. Ε, κάτω στα κόκκινα, ρε, στα κόκκινα. Κάτω καλύτερα μπορεί. Με την έννοια ότι για σένα το κάνει πάλι, εσύ γουστάρει. Και με, με, βοηθάει αυτό. Με βοηθάει αυτό. Μου δίνει πειθαρχία, μου δίνει μια συνήθεια. Mm. Μου δίνει μια δομή. Μου δίνει κάτι να περιμένω αύριο. Είμαστε άτομα που μα αρέσει να περιμένουμε πράγματα. Γιατί μα αρέσει η μουσική για τα τραγούδια. Γιατί έχουν μια επαναληψιμότητα. Είναι ωραία, είναι ευχάριστα, αλλά ξέρει και τι να περιμένει. Γιατί μα αρέσουν τα παλιά τραγούδια που έχουμε ξανακούσει πολλέ φορέ και θέλουμε να τα ξανακούσουμε. Ενώ τα καινούργια, οκ, okay, αλλά θέλω να τα συνηθίσει λίγο. Μα αρέσει αυτό, μα κάνει χαρούμενο, το γουστάρουμε, μα αρέσει η δομή. Δεν σ' αρέσει να περιμένει την άλλη μέρα και να λε ότι ώρα τώρα τι θα, θα κάνω, τι μου που Ναι ή θα κάνω αυτό που έχω οργανώσει εγώ να γίνει. Πολύ διαφορετικό το κόνσεπτ. Και κάτι άλλο που έλεγε, που το έχω συζητήσει αυτό με φίλου, λέγαμε πάντα, σκέψου πόσα πράγματα πριν από 20-30 χρόνια ήταν δεδομένα και τώρα θεωρούμε ότι ήταν παιδιά, τι σκεφτόσασταν. Παράδειγμα παράδειγμα, το κάπνισμα ήταν πολύ δεδομένο και παντού διαδεδομένο στα αεροπλάνα, στα σανσέρ παντού. Και δεν θεωρούσε κανεί ότι τα κάνετε τώρα κακό. Πολλοί γιατροί το προτείνανε. Τώρα λέω αρκετά χρόνια πίσω. Δηλαδή, ζούμε στη μόνη περίοδο τώρα που αυτό δεν συμβαίνει. Τι είναι αυτό που τώρα, μετά πολλά χρόνια, μπορεί να λέγανε. Παιδιά, τι κατασκευτόσασταν και το κάνετε αυτό. Ποιο σα είπε ότι πρέπει να δουλεύετε 8 ώρε συγκεκριμένε, να έχετε το ωράριο του τύπου ή 5 στα 7 ή οτιδήποτε. Ποιο σα είπε ότι πρέπει να βάζει ζωή σε τέτοια κουτιά. Mm -hmm. Γιατί. Δηλαδή, ποια είναι η λογική. Κάποτε καταλαβαίνω ότι μπορεί να υπήρχε, αλλά τώρα επειδή ότι θα κάνουμε και άλλε δουλειέ, πιο δημιουργικέ. Δηλαδή, άμα δεν κλείσει το 8ωρο, δεν Θε πόσε ώρε πόσε ώρε μπορεί ένα άνθρωπο την ημέρα να είναι δημιουργικό. 8. Ποιο το, το, έβγαλε αυτό πού βγήκε. Κατάλαβε. Είναι αυθαίρετο τελείω. Σωστό. σωστό. Εμένα με ρωτάνε τι δουλειά κάνει και έρχομαι πάντα σε μηχανία γιατί σκέφτομαι ότι. Εγώ δεν νιώθω ότι. Δεν, βά... Δε μου αρέσει πολύ να βάζω δουλειά μου σε... τον εαυτό μου σε κουτάκια. Mm. Δηλαδή, όσο δουλειά μου είναι αυτό που κάνω που μπορώ να δουλεύω σε μια εταιρεία, τόσο δουλειά μου μπορεί να είναι το podcast, το οποίο το απολαμβάνω. Σωστά, σωστά. Τόσο δουλειά μου είναι να πηγαίνω στο γυμναστήριο και αυτό δουλειά μου το νιώθω. Απλώ δεν πληρώνω για αυτό. Είναι, είναι πράγματα που γουστάρω να κάνω για κάποιου λόγου που με κάνουν καλύτερο. Ναι. Απλά τυχαίνει από κάποια να πληρώνουμε και από άλλα όχι. Ναι. Ή πολύ ή όχι σωστά. ακόμα. Ή οτιδήποτε. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έτσι. Γιατί να πρέπει να πω ότι α, εγώ 9 με 3 κάθε μέρα κάνω αυτό, δηλαδή θα δουλεύω μόνο ή κτλ. Μπορεί να το, 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 το αλλάξει, να το κάνει όπω κάπω αλλιώ. Να βολεύεισαι ένα. Μήπως... Ναι, νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου. Κάποιοι, κάποιοι γουστάρουν τα κουτάκια του. Κάποιοι γουστάρουν να ξέρουν ότι δουλεύουν μέχρι εκεί και ότι μετά κλείνουν και ότι μετά έχουν την προσωπική του ζωή κτλ. Απλά αυτό νομίζω ότι με την πάροδο των, των ετών και έτσι όπω εξελίσσεται η, η εργασιακή ζωή παγκοσμίω, ότι αυτό με κάποιο τρόπο θα, θα αρχίσει να αλλάζει. Δηλαδή το ένα θα, θα, εμπλέκεται με το άλλο. Γι' αυτό και συνηθίζω να μιλάω για life balance και όχι για work life balance. Ακριβώ. Δηλαδή, Είναι δύο, είναι σαν να τα βάζει αντίπαλα αυτά τα στρατόπεδα, ναι, ναι, ναι. τα οποία δεν είναι ουσιαστικά. Γιατί μέσα στη ζωή σου, όπω είναι ο ύπνο, είναι και η δουλειά σου. Όπω είναι, είναι, το φαγητό του. σου, είναι και η διασκέδασή σου. Όπω είναι το, το μερεμέτι, είναι και το να πα γυμναστήριο. Δηλαδή, θέλω να πω, όλα είναι μέρο. Και μάλιστα δεν μπορεί να τα βάλει και αντίπαλα, γιατί μέσω τη δουλειά σου ε, νιώθει παραγωγικό, ε, μέσω τη δουλειά σου αμείβεσαι και η αμοιβή σου καταλήγει στο life σου. Δηλαδή, yeah. θέλω να πω, άρα δεν είναι αντίπαλα, ίσα ίσα. Είναι συνεργατικά αυτά. Ε, τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτό, αυτό που επικρατεί πλέον είναι ότι το ένα Κάνει fade in, fade out μέσα στο άλλο. Ε, οπότε νομίζω ότι με κάποιο τρόπο ναι, θα καταλήξουμε ότι δεν ξέρω αν θα είναι οχτάωρο, δεν ξέρω αν θα είναι τετραήμερο, δεν ξέρω πώ θα είναι. Όχι, ναι, εγώ δεν ξέρω. Γιατί όντω συνεχίζουμε να συντηρούμε κάποια πράγματα με τον τρόπο με τον οποίο τα βρήκαμε mm. δεκαετίε πίσω, ε, ενώ βρισκόμαστε σε διαφορετικό ήρα. Δηλαδή, βρισκόμαστε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, μήπω στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση ίσω πρέπει σιγά σιγά να αναθεωρήσουμε μοντέλα τα οποία λειτουργούσαν στη δεύτερη και στην τρίτη. Λέω, μπορεί να συνεχίσουν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Απλά ξέρει, μερικέ. Να, έρχεται ένα COVID, ο οποίο αν δεν είχε έρθει, θα υπήρχε ποτέ περίπτωση παγκοσμίω να λειτουργήσει ένα ποιοτικό μοντέλο παραγωγή και παραγωγικότητα, τεσταρίσματο παραγωγή και παραγωγικότητα και τη δημιουργία χρήματο, έτσι. Απομακρυσμένα από τα σπίτια mm. μα. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ. Γιατί, γιατί ήρθε σε εγκυβιαστικό παράγοντα. Οπότε σου είπε, ή τα κλείνει όλα, κάνει shutdown όλο το, ό, 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 όλη τη γη, εντάξει, ή ουσιαστικά τι κάνει, δουλεύει, αναγκάζει να δουλέψει με οποιονδήποτε τρόπο από το σπίτι σου. Έγινε. Έγινε. Θέλω να πω. Και το βέβαια. net gain είναι θετικό. Το πρόσημο είναι θετικό. Θα μου πει, χάθηκαν ανθρώπινε ζωέ. Μα βεβαίω. Προφανώ. Ήρθε μια πανδημία. Αυτά σχέτω έτσι. Επίση, θα μου πει, χάθηκαν. Ή χάθηκαν. Μειώθηκαν αρκετά το κομμάτι των διαπροσωπικών σχέσεων και τη ομαδικότητα. Μα προφανώ. Κάτι χάνει και δεν κερδίζει. Ναι. Αν είχε μόνο θετικά, γιατί δεν το είχαμε κάνει ήδη. Έλατε. Έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι μπήκαμε στη διαδικασία να τεστάρουμε κάτι το οποίο δεν τεστάραμε ποτέ. Και αν το έλεγε ποτέ, στι πιο προηγουμένε χώρε, στην Αμερική να το έλεγε. Να του έλεγε, παιδιά, εσύ στην, ναι, ε, ναι, στην ναι. πρόκτερ, δεν πάει να ένα εξάμεινο από το... όπου από θέλετε. Θα σα Δεν θα κάνουμε meeting από κοντά. Δε, και όμω γίνεται. Αλλά θέλω να πω ότι. Περνάμε σε μια φάση θεωρώ που θα δοκιμάσουμε πάρα πολλά υβριδικά μοντέλα, όχι μόνο εργασία. Γενικότερα δοκιμάζονται υβριδικά μοντέλα. Ε, Στι σχέσει, στην επαφή με τον κόσμο, στο buying process, ε, ε, στο δοκιμάζω παπούτσια από το site και βάζω το στέλνω το πόδι μου και βλέπω το παπούτσι πώ είναι, το φοράω πάνω μου σαν mm. retailing με τη χρήση AI. Ε, χίλια δύο πράγματα. Το ποια θα μείνουν και ποια θα είναι mainstream και ποια όχι. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ διαφορετικό. Εντάξει, δηλαδή, αλλά θα περάσουμε αποφάσει που θα κάνουμε trial and error πάρα, πάρα πολύ τώρα στη ζωή μα. Μα το χρειαζόμαστε, ειδικά όταν το κόστο είναι σχετικά μικρό. Δηλαδή, ποιο είναι το κόστο. Α πούμε, παράδειγμα, επειδή δηλαδή μιλάμε γι' αυτό. Σκεφτόμουν το θέμα που είναι μεγάλο στην Αθήνα περί κίνηση τα κτλ. Και ακούω ένα σωρό λύσει. Α, απλά πρέπει να ανοίξουμε ένα έργο. Να μπλοκάρουμε μια λωρίδα, να την ανοίξουμε μετά, δημιουργήσει δηλαδή πρόβλημα για ένα χρόνο για να. μετά από δύο χρόνια να αποσυμφορηθεί. Mm, mm. ή να βάλουμε περιπολίε, αμάξι στο στον κυφισό, όπω το λένε κάποιοι, ώστε να γίνει ατύχημα να το παίρνουμε γρήγορα. Mm -hmm. Παιδιά, το ενδεχόμενο να κάνετε υποχρεωτικό το να εργάζεται ο άλλο από το σπίτι, τον επιχρόνιε εταιρείε για τρει μέρε τη εβδομάδα. ώστε να αποσυμφορηθεί το 30-40% τη κίνηση καθημερινά το έχετε σκεφτεί. Mm. Γλιτώνει λοιπόν, τι γλιτώνει εκεί. Ε, κίνηση πλέον δεν υπάρχει. Ε, αποσυμφορείται, ε, δεν έχει τόσα πολλά ατυχήματα. Γλιτώνει χρόνο, γλιτώνει κόστο από του εργαζόμενου λόγω καυσίμων και τα λοιπά και μέσω μεταφορά. Επίση, περιβαλλοντικά γλιτώνει. Ξαφνικά το 30-40% λέγω τώρα, το αναφέρον αριθμό, όχι πιο ενεργή τη 100% δεν χρησιμοποιούν να μάξι, άρα και λιγότερο λοιπόν γενικότερα πετρέλαιο, βενζίνη κτλ. Έχει μόνο θετικά. Αλλά πρέπει να έχει το θάρρο μετά να πει σε κυβέρνηση: Πάω λοιπόν στι εταιρείε, κάνω επιθεώρηση εργασία. Άμα κάποιο που θα πρέπει να είναι την εκεί, πρόσφυγε στην εταιρεία. Ναι, σωστά. Εντάξει. Κάτω. Ε, ε, έχει πολλ... και, και δεν είναι μόνο ένα. Είναι, είναι πολλά πράγματα. Είναι και τα μέσα μαζική μεταφορά που είναι πάρα, πάρα πολλέ φορέ σε πάρα πολλέ περιπτώσει απαρχαιωμένα. Mm. Είναι, η, ε, είναι η επέκταση του μετρό που κάποια στιγμή πρέπει να γίνει για να μπορεί να εξυπηρετεί πραγματικά το λεκανοπέδιο και όχι πάρα πολλέ συγκεκριμένε περιοχέ. Mm. Δηλαδή, φαντάσου κάποιο ο οποίο μένει αυτή τη στιγμή στη λικόβρηση και κατεβαίνει κάθε μέρα στο κέντρο. Με ποιο τρόπο θα κατέβει στο κέντρο. Μέχρι ενό σημείου είναι δυνατόν να μην πάρει αμάξι. Ναι. Δηλαδή, ναι, πόσα ναι, ναι, ναι. πρέπει να, να, αλλάξει για να, πάρει, μετά τι προαστιακό, για να, πάλι, να, καταλήξει που. Άρα, ξέρεις, δεν, 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 είμαστε και σε μια φάση όπου έχουμε λύσει το πρόβλημα τη μεταφορά των ανθρώπων μέσω των μέσων, ε, που και αυτά είναι cluttered. Εντάξει, έχουμε μαζευτεί 6 εκατομμύρια παιδιά εδώ. Αυτό ακριβώ να ναι, ναι, το Αυτό ακριβώ Πού ναι. ναι. να χωρέσουν, τόσα αμάξια, πού να χωρέσει τόσου κόσμου. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πλέον δε, η κατάσταση είναι, είναι πραγματικά τραγική. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν είμαι, δεν ειδικό, αλλά πιστεύω ότι η, 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 το capacity και η αντοχή ε, του, του, του κέντρου και ε. του λεκανοπεδίου, το, του πιο κεντρικού, όχι τα μεσόγεια, α πούμε, για παράδειγμα, και το απόκεντρο, είτε, έχει φτάσει, είναι στο 101%. Ναι, ε, ακριβώ. Οπότε τι κάνει, και αυτό σου λέω, πρέπει να δώσει κινητρά από συμφόρηση. Σωστά. Αν με εμένα μου πει ότι μπορώ να δουλεύω ένα μήνα από το σπίτι μου, έρε φίλε, δεν θα άλλο σπίτι στην Αθήνα που είναι και πανάκριβα. Θα πάω πιο αρχή που είναι πιθανά. Θα δουλεύω από εκεί, Καμία συμφόρηση, τίποτα. Ναι. Ο... Αυτό είναι θέμα κουλτούρα εταιρεία. Είναι θέμα αν υπάρχει εμπιστοσύνη είναι θέμα. Είναι κουλτούρα εταιρεία, αλλά μετά είναι και θέμα ότι εγώ. Εντάξει, είναι πολιτικά λίγο αυτέ τι αποφάσει, αλλά ότι πρέπει να το κάνω για να δημιουργήσω αυτή την κατάσταση. Ναι, απ' την, την άλλη, δεν ξέρω αν μπορεί να είναι εφικτό μια κυβέρνηση να επιβάλλει κανόνε σε μια ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή, έχω μια εταιρεία. Να μου επιβάλλει τον τρόπο με τον οποίο θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει αποδεκτό αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ναι. borderline. Κατάλαβα ναι, τι να σου ναι, πω. Ναι, 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 είναι τελείω διαφορετικό να μιλήσει για το κομμάτι τη φορολογία που με αφορά. Είναι τελείω διαφορετικό να μιλήσει για το κομμάτι του καθεστώτο εταιρεία μου ή οτιδήποτε άλλο το οποίο είναι εργασιακή νομοθεσία. Και τελείω διαφορετικό να μιλήσουμε ότι αυτό περνάει. Δηλαδή γίνεται εργατική νομοθεσία το κομμάτι του αν μου επιβάλλεται το 30% του προσωπικού μου ναι, ή, ναι, ναι, ναι. Ή, ή, ή να έχω hybrid μοντέλο κτλ. Ξέρω, δεν, δεν, Táx, είμαι, ιδιωτικό, δεν είμαι εργατολόγο, δεν είμαι αυτό λοιπά Αλλά ναι, θα πρέ... υπάρχουν πάρα πολλέ μεταβλητέ. κατάλαβες τον να πω. Υπάρχουν πάρα, πάρα πολλέ ε, ε, μεταβλητέ και πάρα πολλοί παράγοντε οι οποίοι επηρεάζουν την απόφαση μια εταιρεία να το πράξει όχι. Αν είναι παραγωγική μονάδα, αν είναι παραγωγική μονάδα. Και μετά πάμε στο κομμάτι τη κουλτούρα να Εκεί... Όταν υπάρχει εμπιστοσύνη μέσα. Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να δουλέψουν απομακρυσμένα. Ακριβώ γιατί δεν χρειάζεται ο, ο συνεχή έλεγχο ε, και η καχυποψία του μάνατζερ απέναντι στου εργαζόμενου κτλ. Όταν λοιπόν μια ομάδα είναι καλοκουρδισμένη, καλορυθμισμένη και υπάρχει εμπιστοσύνη και υπάρχει και clarity μεταξύ των ρόλων και των ανθρώπων που δουλεύουν για αυτή την ομάδα, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα remotely. Πολύ πιο εύκολα. Mm. Δηλαδή μπορεί να δουλέψει αυτή η ομάδα remotely. Το θέλει το από κοντά γιατί ε, χρειαζόμαστε την εγκύτητα. Χρειαζόμαστε ναι. την κοινωνικοποίηση. Χρειαζόμαστε το διαμοιρασμό τη πληροφορία. Και ο διαμοιρασμό τη πληροφορία είναι πολύ πιο έντονο και πολύ πιο σαφή όταν γίνεται από σε ένα κοντά. meeting room από κοντά παρά σε ένα zoom. Συμφωνώ. Να μπούμε, να μιλήσουμε, να Συμφωνώ. κάνουμε κλπ. Συμφωνώ, ναι, ναι, ναι. Και εγώ αυτό έχω δει ότι υπάρχει ένα ευρυδικό μοντέλο συνήθω λειτουργεί καλύτερα. Όχι ένα απόλυτα απομακρυσμένο μοντέλο. Απόλυτα remote. Λένε ένα ναι, ευρυδικό μοντέλο. Μέτρον άριστο. Ναι. Τώρα, όσον αφορά αφού, να μιλήσουμε λίγο για την εργασιακή κουλτούρα που είπε. Πιστεύεις ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει το μοντέλο του manager από το μοντέλο που έχουμε λίγο πολύ συνηθίσει που είναι πιο έτσι από πάνω σου με το μαστίγιο macro management σε όλα σε ένα πιο ελεύθερο, πιο... Πώς να το πω... Ότι κάνω leadership με το να δίνω το παράδειγμα και όχι με το απαραίτητο να σου λέω απλά κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Όχι ιδιαίτερα. Όχι λες. Εσύ. Όχι ιδιαίτερα. Από τις, τις καινούριε γενιές βλέπω κάποια στοιχεία κτλ. Αλλά... Γενικότερα, μωρέο όταν κλείνουν οι πόρτε, ο κόσμο. Ένα ένας manager για να μπορέσει να γίνει leader, πρέπει να πρέπει να περάσει σίγουρα από πολύ training και πολύ ψυχοθεραπεία. Το γεγονό ότι δεν είναι leader είναι γιατί δεν έχει τη μεγαλοψυχία να, να εμπνεύσει του ανθρώπου από κάτω του. Mm. Γιατί ο ηγέτη είναι αυτό ο άνθρωπο που εμπνέει. Τώρα δεν χρειάζεται, τα, τα λένε, τα, τα, λένε τα, τα βιβλία και τα size δεν χρειάζεται να τα πούμε εμεί. Ε, για να γίνει manager επίση, δεν χρειάζεται να είσαι απλά δουλειά σου. Πρέπει να είσαι καλό στη δουλειά σου plus να έχει πολύ καλέ ικανότητε διαχείριση ανθρώπων. Ο manager διαχειρίζεται ανθρώπου που, δια, που οι άνθρωποι αυτοί διαχειρίζονται τι διαδικασίε. Ναι. Το γεγονό ότι εγώ είμαι πολύ καλό στο performance marketing. Δεν πάει να πει ότι την επόμενη στιγμή μπορεί να γίνω performance marketing manager. Mm. Δηλαδή να δει, κάνω, είμαι πολύ καλό τεχνικά για να γίνω manager θα πρέπει να γίνω και πολύ καλό στη διαχείριση των ανθρώπων. Γιατί μετά θα γίνω manager αυτών των ανθρώπων. Δεν θα συνεχίσω να μανατζάρονται καλά την ίδια διαδικασία. Άσχετα αν είμαι καλό τεχνικά. Θα έχω μια ομάδα από κάτω μου. Αυτή η ομάδα για να μοτιβαριστεί, αυτή η ομάδα για να κάνει overperform, θα πρέπει εγώ να είμαι ένα πολύ καλό διαχειριστή ανθρώπων. Να είμαι δίκαιο, να είμαι ισότιμο, να σέβομαι, να είμαι ειλικρινή, να δέχομαι και να δίνω ανατροφοδότηση. Ποιοι τα κάνουν αυτά. Δηλαδή, θέλω να πω. Να έχω ενσυναίσθηση. Να βλέπω πώς. τον Γιώργο ότι είναι κατά τρει μέρε. Και να πηγαίνω να τον πιάνω και να του λέω, αδερφέ, πάμε να πάρουμε ένα καφέ να βγούμε έξω να μιλήσουμε. Ή μετά τη δουλειά. Έλα να τα πούμε. Μην γιου, ποτάρε. Πάμε να τα πιούμε. Κα... κάτι συμβαίνει. Σε βλέπω, αδερφέ, δεν είσαι καλά. Δεν είσαι καλά. Και εγώ σου ζητάω και σου βάζω project. Προφανώ είναι μέρο τη δουλειά. Αν δεν είσαι καλά, αν γυρνά σε ένα σπίτι το οποίο είναι κόλαση, αν έχει τσακωμού με τη γυναίκα σου, αν το παιδί σου είναι άρρωστο, αν έχει καρκίνο η μάνα σου, αν χωρίζει ο αδερφό σου και τραβάς εσύ, ό,τι και αν σου συμβαίνει, με αφορά και εμένα. Είτε μας αρέσει είτε όχι, με αφορά. Γιατί είμαι ο διαχειριστής σου. Σωστά. Γιατί μέρος της δικής μου αποτελεσματικότητας προέρχεται από τη δική σου αποτελεσματικότητα. Και αν εσύ δεν είσαι καλά, εγώ δεν μπορώ να ζητήσω το κάτι παραπάνω. Και εσύ δεν θα μου το φέρνει. Και δεν θα ξέρω γιατί είναι. Γιατί δεν έχω ρωτήσει αν είσαι καλά. Και θα πρέπει να με ενδιαφέρει αν είσαι καλά. Για να μπορέσω να δω σε τι βαθμό μπορώ να τα επηρεάσω, τουλάχιστον στη δουλειά σου, να λειτουργεί ω εργασιοθεραπεία, να νιώθει καλά, να είσαι παραγωγικό, ό,τι και αν περνά. On the side. Άρα θέλω να πω ότι δεν θα είμαι ο ψυχολόγο, δεν είμαι ο ψυχοθεραπευτή. Είμαι ένα άνθρωπο που βλέπει έναν άνθρωπο, που τυχαίνει να είναι στην ομάδα του, που αν μη τι άλλο έχουν μια διαπροσωπική σχέση, δηλαδή μιλάνε μεταξύ του, λένε mm. καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνει, πώ είσαι και τα λοιπά. Και ενδιαφέρεσαι ανθρώπινα να δει πώ μπορεί να βοηθήσει έναν άνθρωπο. Μέχρι το σημείο που σου αναλογεί. Δεν θα κάνω εγώ ψυχοθεραπεία στον, στον, στον από, Μα δεν έχει και την ειδίκευση ούτε και την και, 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 μην μπλέκουμε του ρόλου. Ναι, βέβαια. Αλλά ένα ενδιαφέρον, μία προτροπή στο να πει το πρόβλημά του κάπου ενδεχομένω ή μία ταύτιση με το δικό σου πρόβλημα. Γιατί και εγώ μπορώ να έχω ένα πρόβλημα. Και να μου πει το δικό σου και να σου πω, Αδερφέ, στα ίδια είμαστε, και εγώ αντιστοίχω και... τραβάω αυτό με την οικογένειά μου, ναι. με τον άλλο συναδελφό ναι, 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 μου, ναι, ναι, με τον άλλο ναι, 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 συνεργάτη μου. Ναι. Και τι γίνεται, απαλύνεται λιγάκι ο πόνο. Επίση, όταν όταν, βγάζουμε το, όταν, μοιρα, όταν μοιράζουμε το πόνο μας, όταν τον πόνο μα, όταν τον επικοινωνούμε με κάποιο τρόπο, απαλύνεται γιατί ο άνθρωπο εκείνη τη στιγμή να μιλήσει θέλει. Πολύ σωστά. Ε, να, να ακουστεί θέλει. To be seen, to be heard. Αυτ, αυτό, αυτό είναι το κόνσεπτ. Ναι. Και εμεί βλέπουμε και κάνουμε τα στραβά μάτια. Και λέμε, εντάξει, μια χαρά θα μια κακή μέρα θα είναι. Και θα, πα, πάμε το deadline, το αυτό και τα λοιπά. Ρε, θα τα πιάσουμε τα deadline. θα πεθάνουμε και θα κυνηγάμε τα mm, deadline. Έλαντα. Αυτό ο άνθρωπο θα θυμάται την ημέρα που πήγε από πάνω του και του είπε. Σήκω, lunch break μαζί. Μα πρέπει να στείλουμε στον πελάτη. Δεν πειράζει. Ας για δύο ώρες ώρε δεν πειράζει. Δηλαδή, δεν θα χαθεί ο κόσμο για δύο ώρε. Εσύ παίζει να χαθεί για δύο ώρε. Αν συνεχίσει έτσι. Θα μου Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που λες να Το βρίσκω πάρα πολύ λογικό, το βρίσκω πάρα πολύ φυσικό και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο δύσκολο να ακολουθηθεί από τόσο πολύ κόσμο. Και γιατί... όταν τα λέω όλοι μου λένε ναι, ναι, ναι... ναι και οι ίδιοι που μου λένε ναι, ναι, ναι... όταν έχει τη ώρα, δεν το κάνουν φίλε. Θα, θα, θα τρέξω πολύ πιο γρήγορα για έναν άνθρωπο που νιώθω ότι δεν είναι καλά στην ομάδα μου από έναν άνθρωπο που δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Είναι, για μένα είναι πολύ προφανέ αυτό που λε. Για πάρα πολλού λόγου. Ακόμα και για λόγου αυστηρού παραγωγικότητα, ακόμα και να είσαι ένα σκληρό, απόλυτο, που το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι το μόνο μέτρικ που είχε είναι η παραγωγικότητα, πάλι αυτό θα πρέπει να είναι το νούμερο ένα. Πάλι. Μα πώ μα θα είναι παραγωγικό ο άλλο, ναι. αν, αν είναι κατά. Δηλαδή, παίξτε και faker, φίλε. Σε ενδιαφέρει μόνο η κολάρα σου, η παρτάρα σου, τα KPI σου. Τέλεια. Mm. Αν, αν θε να είσαι έξυπνο και να του έχει όλου στο 101%, πρέπει να του διατηρεί στο, στο, στο υψηλότερο βαθμό happiness. μπορούν Με το που βλέπει δηλαδή κάτι να, λίγο να μαυρίζει, λίγο να, ε, ε, να, να ρέπει προ τη, προς την κατάρρευση, mm. αμέσω πρέπει να το πιάνει. Μην το κάνει λοιπόν για την ψυχή σου, μην το κάνει για την καρδιά σου, μην το κάνει επειδή είσαι καλό, μην το κάνει επειδή είσαι πονόψυχο, μην το κάνει επειδή είσαι ανθρωποκεντρικό, μην το κάνει επειδή έχει συνέστηση. Κάντο για τα KPI σου. Έστω αυτό, έστω, έστω, έστω πραγματικά έστω, δηλαδή. Έστω προ Γιατί αυτό ο άνθρωπο χρειάζεται κάποιο να ενδιαφερθεί γι' αυτόν. Και δεν χρειάζεται να είσαι manager, Μπορεί να είσαι συνάδελφό του. Μπορεί να είσαι από κάτω του. Ναι, ναι. Μπορεί εσύ να δει το σου έτσι. Χτύπα του την πόρτα. Πραγματικά. Και πε του, κύριε Γιώργο, απλά να σα πω εγώ τίποτα. Ένα υπάλληλο είμαι. Αλλά όποτε θέλετε Εγώ έχω 10 λεπτά και 15 και 20 για εσάς Δεν είναι γλύψιμο Είναι απλά ενδιαφέρον Γιατί εγώ σας βλέπω ότι δεν είστε καλά yeah. τις τελευταίες τρεις μέρες Ό,τι και αν περνάτε Ένα ε, αυτή για, για, για να ακούσει yeah. Το έχω yeah, yeah. Και ένα στόμα για να σας πει την άποψή του yeah. Άνθρωπος yeah. Με άνθρωπο ε, Είναι ο μάνατζέρ μου δεν σου? Α, Αν βρεθείτε στο δρόμο Είναι ο Γιώργο με το Σπύρο yeah. Δεν είναι ο μάνατζερ μπαίνουμε κάτω από ένα, από ένα στέγαστρο, από μια σκεπή μια εταιρεία και ξαφνικά χάνουμε του ρόλου μα, ρε φίλε. Λε και λες, είναι, ο, είναι ο CEO, δεν μπορώ να του μιλήσω. Φυσικά και μπορεί να του μιλήσει. Φυσικά και μπορεί να του μιλήσει. Είναι πολύ περίεργο εσύ πώ υπάρχει αυτή η κουλτούρα, ειδικά στο δικό μου το επάγγελμα που είμαστε πριν από Οπότε εκεί πρέπει να σου αποκαλύψω ότι οι πολλέ ανθρώπινε σχέσει δεν παίζουν πολύ μπάλα. Το ξέρω. Γιατί είμαστε και πιο απόμακροι. Το ξέρω, το ξέρω. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση πώ ξεχνάμε τον ανθρώπινο παράγοντα, και είναι σαν να βλέπουμε ότι είμαστε κινούμενοι να κοστούμια εκεί μέσα. Δεν είμαστε φιλοκίνουμενοι να κοστούμια πρόσωπα. Είμαστε όντω άνθρωποι. Πρέπει για μένα έτσι, όταν δουλεύω με κάποιον, π.χ. προσλαμβάνω ένα άτομο, ένα παιδί που κάνει πρακτική μαζί μου, γίνεται να μην σκεφτώ ότι θα έχει ανησυχίε άμα σε δύο μήνε το συμβολέο του. Πρέπει να μου το πει. Δεν πρέπει εγώ πρώτο να του πω, ξέρει τι βλέπω τη λήγει, φαντάζομαι ότι θα σε αγχώνει. Πάμε να δούμε τι επιλογέ μπορούμε να έχουμε. Σωστά. Δεν, πρέπει, δεν είναι ευθύνη μου. Έχω φέρει έναν άνθρωπο εδώ πέρα. Πόσο άλλο δεν το, το κάνει, πόσο άλλο δεν το, το σκέφτεται. Και αντιστοίχω, και αντιστήχως, να το πάμε και από την άλλη. Για να μην κυνηγάμε κι εμεί τον κόσμο συνέχεια ω μάνατζερ ή οτιδήποτε, έχει ευθύνη ο καθένα και για τον ίδιο τον εαυτό. Δηλαδή, νιώθει ότι θέλει να πει κάτι μέσα στην εταιρεία. Νιώθει ότι θέλει να ακουστεί. Νιώθει ότι θέλει να εκφράσει κάτι. Χτύπα την πόρτα. Και με ένα πολύ ευγενικό τρόπο και με ένα πολύ καθαρό λόγο, προσπάθησε να συντάξει και να δομήσει τη σκέψη σου με αρχή, μέση και τέλο, προκειμένου να μπορέσει αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου και σε κουράζει, σε νευριάζει, σε στεναχωρεί. Κάνει 320 υποθέσει, έχει μπει στη διαδικασία του να, να σκεφτεί και το τελικό αποτέλεσμα που συνήθω είναι και αρνητικό. Κοινοποίησε σε όποιον χρειάζεται αυτό το οποίο έχει στο μυαλό σου, από ένα παράπονο. Μία αύξηση, ένα, ένα request για ένα ευρυδικό μοντέλο. Οτιδήποτε και είναι αυτό. Κοινοποίησε αυτό το οποίο χρειάζεσαι και έχει ανάγκη. Και από εκεί και πέρα, διαχειρίσου την όποια απάντηση, για να δει ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. Mm. Το τελικό αποτέλεσμα δεν είναι η απάντηση του ανθρώπου. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η διαχείριση τη απάντηση του ανθρώπου. Αυτό επίση ξεχνάμε. Μου είπε όχι. Δεν σου είπε όχι. Σου είπε όχι επέναντι σε αυτό το οποίο άκουσε. Αναδιάρθρωσε. Mm. Διαχειρίσου αυτό το οποίο είπε. Κατάλαβε, σε τι, κατάλαβε εσύ σε τι δέχτηκε το όχι, και μπορεί να επανέλθει με μια διορθωμένη πρόταση. Όπω. Όπω είπα. Πάρα πολλέ φορέ η Μάστρα. σε τι είπε όχι. Ε, ε, επειδή ε, ε, τυχαίνει να κάνω mentoring σε κάποιου ανθρώπου κτλ. και, τα λοιπά και mm. μου λέει, φάγαμε πόρτα και λέω, OK, μπορεί να μου κάνει, σε παρακαλώ, πε ότι είμαι εγώ και πιτσάρε μου λιγάκι πώ το πα κτλ. Και με το πιτσάρι είναι ένα, τριλεπτό. Ήταν για θέμα αύξηση και τα λοιπά. Και του λέω, προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Εγώ να ήμουν που σε ξέρω και ξέρω, προφανώς και όχι. Ξέρεις γιατί, γιατί δεν έχεις καν την ικανότητα να μου παρουσιάσεις το αποτέλεσμά σου με τρόπο διαυγή, ευκρινή και δυναμικό. Όταν πάμε να ζητήσουμε κάτι, τι λέμε στα... οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι. Mm -hmm. To build a strong case. To build a strong case. A strong case. Yeah. Να χτίσει ένα δυνατό case. Ωραία, Στη μάνα σου και στον πατέρα σου πας όταν είσαι 15 και λες Μπαμπά να, ε, θα, ε, θα, ε, θα γυρίσω λίγο πιο αργά και αν μπορώ να πάω να κοιμηθώ και στο σπίτι του Γιώργου Που έχει γνωρίσει και τους γονείς του, που ε, ο μπαμπάς του δουλεύει εκεί Τι προσπαθεί να κάνεις, να χτίσεις αφήγημα ναι, να ναι, ναι, εμπιστοσύνη ναι, ναι. στον Γιώργο Που ξέρεις ο μπαμπάς του κάνει την ίδια δουλειά με σένα αυτό... Δεν χτίζει τρονκέις όταν ζητά να γυρίσει πιο αργά, α πούμε, σου έχει πει ο Μπά ή η μαμά να γυρίσει έρικα και να γυρίσει 12, θα είμαι εκεί με τα παιδιά. Αν θέλετε, μπορείτε να με πάρετε τηλε... Άρα, τι χτίζει. Θε... Εμπιστοσύνη. Τι χτίζει. Mm. Δυ... Δυναμική. Σι... Σιγουριά. Αν μπορώ να ζητήσω κάτι το οτιδήποτε και είναι αυτό, και δεν είναι στοιχειοθετημένο, δεν. δεν... ρε παιδί μου, δεν το πιστεύω εγώ ο ίδιο μέσα μου αυτό το πράγμα και μπαίνω φοβισμένο να το ζητήσω. Είναι δυνατόν να πιστέψει ο άλλο το δικό μου φόβο και να μου δώσει το απρούβολ. Να σου πω κάτι πάνω σε αυτό. Αλλά αυτό είναι δική μου τακτική. Δεν θα την πρότεινα σε, σε όλου. Ναι, ναι, ναι. Εγώ Άλλωστε, θα... ό,τι λέμε, και είναι πολύ σημαντικό ναι. να το διευκρινίζουμε αυτό, αυτό το podcast είναι, είναι δωρεάν για να το ακούσει κάποιο. Αν είχε μοναδικέ αλήθειες που δουλεύουν για όλο τον κόσμο, θα υπήρχε συνδρομή για να το ακούσει σε ε, 20 κάπα. Έτσι, ναι, ναι, ναι. λοιπόν, δεν, θα, δεν ανακαλύπτουμε τον τρόπο. Και δεν είναι πανάκια ό,τι λέμε, έτσι. Α, απλά λέμε πράγματα, τα οποία τουλάχιστον εγώ, Λέω πράγματα τα οποία ξέρω ότι έχουν λειτουργήσει σε εμένα και σε άλλου ανθρώπου. Άρα υπάρχουν σοβαρέ ενδείξει και πιθανότητε να λειτουργήσουν ακριβώς. και σε κάποιου από εσά, όχι στην ολότητα και όχι καθολικά. Πάρε τα κομμάτια, τα bits and bytes τα οποία σε να σου ταιριάζουν στην προσωπικότητά σου. Προσπάθησε να τα χτίσει, να τα κάνει build-up και να τα εφαρμόσει την επόμενη μέρα. Παιδιά, το podcast είναι δωρεάν. Παρ' αυτά, αν θέλετε να μα πληρώσετε. <laughs> <laughs> παιδιά, δεν έχουμε ναι, ένα ναι. πρόβλημα. Ναι, ναι, ναι. Μα ήταν έμεση η προτροπή. Κανένα ήτανε... πρόβλημα. Θα βάλουμε λογαριασμού στα πάντα <laughs> όλα. Revolut, wise. Έχουμε λογαριασμού στο εξωτερικό, σε offshore κτλ. Ό,τι προτιμάτε. Bitcoin δεχόμαστε. <laughs> όλα, όλα. Τα πάντα όλα να ξέρετε. Για, έχω, πες, το σου, για πες το, δικό σου. Πολλέ φορέ, όταν θέλω να κάνω κάτι σε μια εταιρεία, δεν ρωτάω. Το κάνω και περιμένω θα συμβεί. Okay. Ξέρεις γιατί. γιατί αν Εκεί που ρωτήσω... δεν απαιτείται έγκριση, φαντάζομαι, σωστά. Είναι είναι γκρίζε γραμμή. Okay. Ωραία. Παράδειγμα. Ρισκάρι. Ναι, Ναι. γκρίζε γραμμή τι σημαίνει. Ότι ούτε έχει υποθυρητά μην το κάνει, ούτε υποθυρητά επιτρέπεται. Θα δώσω παράδειγμα Ωραία. συγκεκριμένο έτσι. Ωραία. Ε, θέλω να. Σκέφτομαι ότι θα ήταν καλή ιδέα να παρουσιάσω μια δουλειά που κάνω Σε συναδέλφου. Mm -hmm. Για να μην χάσω χρόνο, κανονίζω την παρουσίαση. Μπορώ να μην ρωτήσω τον απευθεία μάνατζερ μου, μπορώ να μην διαθέσουμε εκείνη τη στιγμή ε, αν θα ήταν καλή ιδέα ή όχι. Το προτείνω, το κάνω. βασικά το κανονίζω. Το κάνω schedule. Έτσι. Αν τυχόν θεωρήσει ο ίδιο ότι είναι κακή ιδέα, ε, θα μου το πει ο ίδιο. Διαφορετικά, δηλαδή, εγώ θα το κάνω και δεν βλέπω πού είναι το κακό σε αυτό. Δεν χάνω χρόνο όμω γιατί δεν θέλω να τον ενοχλώ χωρί λόγο. Μια χαρά είναι αυτό. Ναι. Κατάλαβε τι λέω. Παράδειγμα. Ναι, ναι, Μπορεί να πιστεύω ότι μια εβδομάδα πρέπει να δουλέψω το σπιτι mm -hmm. Ε, θα ενημερώσω μόνο αυτού που άμεσα ε, έχουν, θέμα, έχουν θέμα, όχι έχουν θέμα. Συναδέλφου που ούτω ή άλλω τρεχόμαστε σε επαφή. τους λέω θα το μάθαμε από εκεί. Θα συνεχίσουμε αυτέ τι εργασίε με αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν θα αλλάξει τίποτα. Μπορώ να, ενημερώσω, να μην ενημερώσω το HR, π.χ. Αυτό είναι θέμα και politics. Να ναι. Δηλαδή, αν πρέπει να το ενημερώσει, πρέπει. Κατάλαβε το στον... να Αλλά εγώ μπορώ να μην το κάνω αυτό κάθε φορά. Mm-hmm. <σίλιο> το κάνω κάποιε φορέ. Αλλά μετά βλέπω ότι για ποιο λόγο να το κάνω μόνιμα. Αν έχουν πρόβλημα, θα μου μιλήσουν οι ίδιοι. Okay. Δεν χρειάζεται να, να, να συνεχίσω. Γιατί είναι έτσι, σαν να του κάνει. Αν ρωτήσει, είναι αρκετά πιθανό κάποιο να σου πει οχι <σίλιο> Αν δεν ρωτήσει, κα... δεν μπορεί κανεί να σου πει οχι Δεν θα μου πει, παίρνει το ρίσκο ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. <σίλιο> ναι, <σίλιο> προφανώ. Αλλά <και σίλιο> εκεί Εντάξει. το κρίνω αναπερίπτωση. Εντάξει, ναι, προφανώ. Άλλη, <σίλιο> <Λέτε>, άλλο παράδειγμα, αυτό το έχω κάνει σε μια συναδελφό μου. Ερχόταν αυτή Όχι, λέει, μα είπαν, ξέρω εγώ, ότι πριν να πάρουμε άδεια οπωσδήποτε την περίοδο των Χριστουγέννων. Ε, όχι τι επίσημε αργίε. Τι υπόλοιπε μέρε ναι, ναι. υποχρεωτικά μα είπαν ότι ξέρω, θα του πάρουμε ναι. λίγο άδεια. Ωραία, τη λέω. Μην τι πάρει. Μα μου λέει, πώ θα το πω. Θα στείλει ένα email στον άμεσο manager σου και θα του πει. Δεν θα του πει αν, αν, δεν μπορώ να πάρω άδεια. Θα το πει, μπορώ να δουλέψω και τι μέρε. μέρες. Θα το αντιστρέψει δηλαδή. Υπάρχει περίπτωση να σου πει, όχι, μην δουλέψει. Αν να δουλέψει. Mm -hmm. Ενώ του πει, θα μπορούσα να μην πάρω άλλε μέρε, είναι πολύ πιθανό να σου πει. Ε, αφού σου είπανε, πάρτε. Ε, πάντα ο τρόπο. Κατάλαβε τι εννοεί. Φυσικά, φυσικά, Είναι πολύ διαφορετικό το ένα με το άλλο. Ή μη ρωτήσει καθόλου και δούλεψε. Και δεν θα σου πει. Θα σου πει γιατί δούλεψε. Είχα να δουλέψει και ήθελα να δουλέψει και τι μέρε και ήθελα να πάρω άδεια άλλε μέρε. Ναι, των υστέρων, ξέρει. Γενικότερα τα πράγματα ε, πάρα πολλέ φορέ. Θέλω να πω, υπάρχει πολύ unnecessary communication που τελικά αν το είχε γλιτώσει θα ήταν καλύτερο και για σένα και για του άλλου. Ναι. Αν κάνει αυτά που οφείλει να κάνει και, και, πρέπει να κάνει. Και unnecessary communication και. Ε, υποθέσεις που συνήθως σκεφτόμαστε ότι κάτι θα καταλήξει αρνητικά και με αυτό το σκεπτικό δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να ρωτήσουμε. Γιατί έχουμε ήδη προπολογίσει ότι η απάντηση θα είναι αρνητική. τι εννοώ. Ναι, ναι. Πάρα πολλέ φορέ λέμε ε, Α μην ρωτήσω γιατί αφού, εφόσον έτσι το δηλώσαν ότι είναι, δεν θα γίνεται. Ναι. Ε, δεν πειράζει. Ή κάντο μόνο σου ή ρώτα, ή με, ένα, ρώτα ναι. με ένα διαφορετικό τρόπο γιατί πάντα σημασία δεν έχει τι ρωτά, έχει σημασία πώ το ρωτά. Πολύ σωστό. Άρα σημασία έχει να μπορούμε να και πάλι να χτίζουμε ένα strong case, ακόμα και αν είναι ερώτημα, προκειμένου να οδηγούμε την απάντηση. Αυτό δεν είναι χειριστικό. Αυτό είναι ένα τρόπο και μια ένδειξη ευφυία, αν θέλει. Ο τρόπο με τον οποίο ρωτάμε κάποια πράγματα δείχνει το επίπεδο τη οριμότητά μα, τη κριτική μα σκέψη και αν θέλει και τη επιθυμία μα να πάρουμε μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Πολλέ φορέ έχω δει, ειδικά εμεί οι Έλληνε, το εκπαιδευτικό σύστημα, το περιβάλλον, δεν ξέρω τι. Έχουμε μάθει ότι αν μιλάμε πολύ ή μιλάμε με πυγμή, με αυτό που λένε assertiveness να. στην Αμερική, για τη δουλειά μα και για αυτό που κάνουμε, είναι ψώνισμα. Mm. Οπότε θα προτιμούσα να είμαι πιο λόγο. Το ξέρει εμένα πόσο. Ναι, ναι. Oh, δεν φαντάζεσαι. Ε. Λέω ρε παιδιά, γιατί είναι Είναι ψώνισμα και ψώνιο 24-7. Ναι, γιατί mm. ρε παιδί, είναι ψώνισμα, επειδή μιλάω για αυτό που με σιγουριά, για αυτό που πραγματικά δουλεύω και θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Mm, mm, mm. Μα είναι δυνατόν να μιλάω με σιγουριά για τη δουλειά μου, με τι θα μιλήσουμε με σιγουριά δηλαδή. Έτσι. Και σου λέει Μα είναι ψώνισμα αυτό, φαίνει σε συνόμου, φαίνεται έτσι. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να φοβηθώ και να σκεφτώ δεύτερη φορά για αυτό που πιτσάρω σαν ιδέα. Αν δεν το πιστεύω πρώτα απ' όλα εγώ, πώ θα το πιστέψω άλλο πρώτα απ' όλα, έτσι. Όπω έλεγε και ο Αναστόπουλο, αν δεν μιλήσω εγώ για εμένα, πώ θα μιλήσω άλλο για εμένα, ναι, πώ ναι. θα περιμένω. Άρα θα μιλήσω εγώ πρώτα για μένα, και μετά από εκεί πέρα κάτι τι καταλαβαίνετε. Ναι, είναι τελείω διαφορετικά. Έξεις, έχουμε μπερδέψει το. Και αυ... α, 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 άλλη μια μπερδεμένη έννοια. Mm. Κατά πρώτον, κανένα. Κανένα άνθρωπο ο οποίο έχει πετύχει το οτιδήποτε στη ζωή του ε, δεν το κατάφερε χωρί να είναι λίγο ψωνισμένο με αυτό το οποίο επιχειρεί. Επίση, η λέξη ψώνιο ξέρεις, έχει, έχει γίνει. Καραμέλα. Έχει, έχει γίνει καραμέλα και έχει ένα, ένα connotation τόσο, τόσο αρνητικό, το οποίο. Ξέρεις, δεν σκεφτόμαστε πολλέ φορέ το γεγονό ότι κάποιο άνθρωπο μιλάει με πάθο και σιγουριά για κάτι σε σχέση με το να είναι αυτό αναφορικό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά ελάχιστες φορές στη ζωή μου έχω υπάρξει αυτό αναφορικός. Μιλώντας για το πόσο καλά κάνω τα πράγματα. Αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Ναι, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα. Μιλάω με, πόθ, με πάθος και με πόθο. ε, και βεβαιότητα για πράγματα τα οποία έχω ζήσει. Έχω ζήσει. Δεν μπορεί να μου τα αμφισβητήσει. Δεν μπορεί. Γιατί τα έχω ζήσει. Έχω διάσπαση προσοχή. Και είναι ζήτημα αν έχω ολοκληρώσει ένα βιβλίο στη ζωή μου να διαβάσω. Mm. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει πόσο, πόσο πίσω με έχει πάει αυτό με βάση το ότι η γνώση μου προέρχεται μόνο από το πεζοδρόμιο. Θα μου πει: Αυτή είναι γνώση, αδερφέ. Έχει δίκιο. Αυτή είναι όμω μια αργή γνώση. Τι εννοώ, Μου έχει, έχει χρειαστεί να κάνω μέχρι σήμερα 11.000 business meetings για να πάρω όλη αυτή τη γνώση και να μιλήσω. Ένα άλλο μπορεί. Με 38 βιβλία, να έχει το ίδιο capacity με μένα. Τι δεν έχει, δεν έχει το βιωματικό. Δεν έχει ναι. ότι για όσα εγώ μιλάω και για όσα δεν γνωρίζω, δεν τοποθετούμε. Αν με ρωτήσει κάτι στο οποίο. Ε, Καταπρώτον, δεν έχουμε συμφωνήσει ούτε ερωτήσει, ούτε αυτά κτλ. Ερχόμαστε, χήμα, ναι, πάμε. Ναι. Αν με ρωτήσει κάτι το οποίο δεν γνωρίζω, θα δει ότι θα κάνω πίσω. Και, και live, και άκοπο. Δηλαδή, μη το κόψει ή μη μαθεί. Δεν αναλαμβάνω να απαντήσω σε πράγματα τα οποία δεν γνωρίζω, γιατί η μάθεια είναι χειρότερη τη αμαθία και επίση δεν είμαι παντογνώστη. Τοποθετούμε μόνο σε πράγματα τα οποία γνωρίζω και είναι βιώματά μου. Άρα θέλω να πω ότι άλλο να είσαι αυτοαναφορικό και να μιλά για τα επιτεύγματά σου. Δηλαδή, τόση ώρα εδώ πέρα δεν έχω μιλήσει για το regeneration, δεν έχω μιλήσει για το τι έχουμε πετύχει στο πρόγραμμα και μάλιστα δεν θα μιλήσω αυτοαναφορικά. Θα μιλήσω για μένα. Θα μιλήσω γιατί ένα πρόγραμμα έχει πετύχει να βάλει 4.000 παιδιά σε 2.000 εταιρείε σε όλη την Ελλάδα. Άρα, άλλο είμαι αυτό αναφορικό, άλλο είμαι ο καλύτερο, άλλο σα μπίπ όλου και άλλο για αυτά τα πράγματα τα οποία πρεσβεύω, πιστεύω, θέλω να επηρεάσω και θέλω να μεταλαμπαδεύσω στον κόσμο. Έχω μία βεβαιότητα και μία σιγουριά ότι επειδή έχουν λειτουργήσει σε μένα άλλου 10, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να κινητοποιήσουν και σένα ένα mm. και να δει τη ζωή σου λίγο πιο διαφορετικά. Αυτό θέλω, να δει, να δει κάποιο τη ζωή του την επόμενη μέρα λίγο πιο διαφορετικό, δηλαδή, από ένα διαφορετικό άγγλ, από μια διαφορετική γωνία θέαση. Πόσε φορέ, αν, αλα... αν αλλάξουμε λίγο τη γωνία θέαση μια κάμερα ή ενό τοπίου, βλέπει άλλα πράγματα. Καθρεφτίζονται άλλα πράγματα. Κάπω έτσι πιστεύω ότι είναι η ζωή μα. Απλά έχουμε συνηθίσει να σήκω, ε, ναι. βάλε καφέ. Πήγαινε σε αυτή τη δουλειά. Κάτσε σε αυτό το γραφείο. Ο μεγαλύτερο τεμπέλη είναι το, ο, ο ανθρώπινο νου στο μυαλό μας. μα. Μα επιτάσσει κάθε μέρα να πηγαίνουμε στο comfort. Όπου έχει comfort, πήγαινε. Ε, Πού πήγαμε για καφέ. Πάμε εκεί, Μωρέ, να έχουμε βολευτεί. Πάμε. Ε, 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 η βολή μα. Όλα τα πράγματα είναι η βολή μα. Οπότε, τι πρέπει κάθε μέρα να χακάρει τον ανθρώπινο νου, το μυαλό σου, για να μπορεί να κάνει έστω κάτι διαφορετικό στη γυμναστική σου, στη δουλειά σου, στη σχέση σου κτλ. Το οποίο θα σου δίνει ένα έξτρα ερέθισμα για να δει. Πώ το διάλογο θα πάει αυτή η κατάσταση, αν γυρίσω το διακοπτάκι λίγο πιο αριστερά, λίγο πιο δεξιά. Κάθε μέρα, όχι κάθε μέρα, γιατί είναι κουραστικό να βγαίνει κάθε μέρα εκτό του comfort ε, σου. βέβαια, Θέλεις βέβαια. και το comfort. Μα το θέμα, μα, είναι ωραίο το comfort. Είπαμε, θέλουμε την επαναληψιμότητα. Μπορεί να κάνει extend το comfort zone σου. Σωστό. Να το... Δηλαδή, το comfort είναι τώρα 3x3. Ωραία. Μπορούμε να το κάνουμε τώρα 3,1x3,1. Μπορούμε να το μεγαλώσουμε λιγάκι. Δηλαδή, να βάλουμε άλλη μια συνήθεια μέσα, η οποία δεν την είχαμε χθε, και να κάνουμε μέρο τη άνεσή μα. Αυτό είναι και αυτό οκ. Okay. Δεν χρειάζεται να βγαίνει κάθε μέρα. Γιατί έξω από το comfort έχει το fear zone. Mm. Άρα θα πρέπει να σπάς κάθε μέρα τον ημένα του φόβου σου. Όχι. Σπά τον ένα μέρα και φέρε μια συνήθεια γαμημένη που δεν την έχει μέσα και απλά αύξησε τη ζώνη άνεση. Μεγάλωσε τον καναπέ σου. Ο Τζόρνταν Πίτερσον αυτό το. ακριβώ αυτό που περιγράφει τώρα. Είδε εσύ ακριβώ εμπειρία. Τι το έχει πει. Ναι. Ακριβώ το περιγράφει. Πρέ... Διέξε... Ε, τι να κάνουμε. Ας... Τα μεγάλα πνεύματα συναντώνται δηλαδή <laughs> από ό,τι φαίνεται. <laughs> Αλλά είναι αυτό που λε. Ακριβώ αυτό που περιγράφει το έχει πει με τον εξή τρόπο. Πρέπει να έχει πάντα τον απόδη σου στην τάξη, στο order. Order τι είναι, η συνήθεια, η βολή mm. σου, λοιπά, mm. Και το άλλο απόδη στο χάο. Εκεί είσαι ευτυχισμένο. Okay. Δεν μπορεί να είσαι με τα δύο πόδια στο χάο, το άγνωστο, γιατί χάνει τη φάση μετά. Προφανώ. Ούτε με τα δύο πόδια όμω στο comfort, γιατί μετά βαριέσαι στασιμότητα, τίποτα. Ναι, αματεότητα μετά. Ξέρετε, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να είσαι με τον απόδη σταθερά εκεί που ξέρει και μετά να κάνει το άλλο βήμα σιγά-σιγά προ το άγνωστο. Και αυτό το κάνει όσο πιο συχνά μπορεί. Κατάλαβε. Αλλά αυτό που είπε πριν, περί βοήθεια στου άλλου. Εγώ αυτό το podcast είναι ένα από του βασικού λόγου που το ξεκίνησα. Άκουγα mm. podcast και ακούω ακόμα αμερικανικά πολύ πετυχημένα. Ο Τζο Ρόγκαν, Τιμ Φέρι. Πε το τον αριστερό άνθρωπο επιστήμονα, τον ευρωλόγο από το Στάνφορντ. Ο Χούμπερμαν. Άντρου Χούμπερμαν, εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Και πολλού άλλου. Και λέω ρε, σε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα τώρα. Δύο-τρία χρόνια πριν που είδα Οκ, okay, αλλά τα πιο πολλά είναι είτε με τα θερμμένε εκπομπέ στα παρόρα δεν υπάρχει αυτό ακριβώ που ακούω εγώ έτσι. Mm -hmm. θα, θα έπρεπε λέω, να υπάρχει. Και λόγω COVID, λοιπόν, αφού είχα έρθει τότε ήμουνα βοστόνη, mm. δούλευα από απόσταση εδώ, θα το ξεκινήσω λέω, εδώ, μέσα στο COVID, κανένα πρόβλημα. Και θα δούμε πώ θα πάει. Ακόμα και τώρα που σκέφτομαι ότι θέλω κάποια στιγμή να έρθω Ελλάδα λίγο πιο σε μόνιμη φάση, όχι απλώ να δουλεύω από, από απόσταση και εξωτερικό. Μου λένε πολλοί μαγιατήρε το κάνει αυτό και την κάνει, ζει ζωή. Δηλαδή, ήσουν τώρα Ελβετία, ξέρω εγώ, Αμερική και θε να γυρίσει σε Ελλάδα, δηλαδή σε τρελώσει το ένα ή το άλλο. Του λέω, Κοιτάξτε, πράγματι, ε, αν θέλετε να το δούμε με τελείω αντικειμενικά κριτήρια, η καθημερινότητα εκεί μπορεί να είναι πολύ πιο όμορφη, πιο εύκολη, πιο ευχάριστη αν θέλει. Τα δάση πολύ ωραία, η φύση πολύ ωραία. Αλλά εγώ επειδή δεν είμαι κάστορα και δεν τρελώνουμε τόσο πολύ να πω ότι το μόνο που με ενδιαφέρει είναι η φύση. Είναι πολύ ωραία, αλλά δεν είναι το μόνο έχω κάτι το οποίο με παρακινεί περισσότερο και αυτό είναι το κοινωνικό νόμισμα που νιώθει είναι η ανταμοιβή στον άλλον. Mm. Η ανθρώπινη ανταμοιβή ότι τον βοηθά να κάνει κάτι και εσύ νιώθει πολύ καλά γι' αυτό. Νιώθω ότι αυτό είναι ένα κοινωνικό νόμισμα που δεν το παίρνει δεν το αγοράζει με χρήματα. Πολύ σωστά. Οπότε νιώθει την ανάγκη ότι αν εγώ μπορούσα να πω στον εαυτό μου, τον πιο πιτσιρικά τότε, να του πω πράγματα που ξέρω τώρα και μπορούσα να τον βοηθήσω να πάρει λίγο πιο ενημερωμένη τουλάχιστον να είναι του πιο mm. αποφάσει, όχι πιο σωστέ απαραίτητα αποφάσει, αλλά τουλάχιστον με, με βάση, ότι τουλάχιστον ξέρω τι κάνω, ρε παιδί μου. Σωστά. Με. Γιατί να μην το κάνω. Και σίγουρα υπάρχουν ρε, παιδιά εκεί έξω σε ηλικίε. Το podcast αυτό κυρίω το ακούνε ηλικίε 18 μέχρι ξέρω εγώ, 30 max. Mm -hmm. Οπότε μιλάμε για αυτέ τι ηλικίε. 18-25 εκεί. Γιατί να μην πάρουν κάτι, αφού λέω διψάνε αυτά τα παιδιά. Πάρα πολύ διψάνε για, για κάτι άλλο. Δεν γουστάνε αυτή τη θεσιμότητα. Ούτε εγώ τη γούσταρα όταν ήμουν 25, γι' αυτό έφυγα. Ένιωθω ότι ήμουν σε ένα περιβάλλον στο οποίο δεν μπορούσα να μεγαλώσω. Δεν είχα mm. τίποτα να μεγαλώσω. Ήταν και λόγω κρίση, βέβαια, ήταν πολλά. Αλλά Σωστά. έπρεπε να πάω κάπου για να μπορέσω να, 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 μεγαλώσω, να δω τουλάχιστον κάποιο potential μέχρι που φτάνω. Ρε, ναι, 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 ναι. ναι, Κατάλαβες. Κατάλαβε. Οπότε θεωρώ ότι αυτό, αυτή η αίσθηση δεν ξεπληρώνεται με το απλώ να έχει μια ωραία καλή καθημερινότητα, η οποία είναι υπέροχο. Το θε αυτό, εννοείται. Πολύ βασικό. Αλλά μπορεί ένα άνθρωπο να θέλει και άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά, ο καθένα κάνει δική του ιστορική αναζήτηση. Αλλά πολλέ ο λόγο ήταν αυτό, ότι αν κάποιο ακούσει κάτι δύο-τρει ώρε. Και πάρει κάτι από αυτό που δεν θα το άκουγε από κάπου αλλού, λέω αυτό είναι καιρό για μένα τελείω. Αυτό ναι, θέλω. Και να το έχει ακούσει κάπου αλλού. Πάρα πολλέ φορέ ε, επιλέγουμε να, να αναλαμβάνουμε να, να mm. λαμβάνουμε, ε, δράση όταν κάτι έχει αρχίσει και γίνεται πιο mainstream. Δηλαδή, mm. όταν κάποιο το ακούσει δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φορά, σου λέει: Διάβολα, κάτι υπάρχει εδώ. Yeah. Οπότε για κάποιον μπορεί να είναι ένα aha moment, ε, κάτι που θα ακούσει εδώ πρώτη φορά. Για κάποιον μπορεί να το ακούσει εδώ πέμπτη φορά και να το έχει ακούσει σε άλλε τέσσερι πηγέ ε, και να αντιληφθεί ότι μάλλον κάπω έτσι ε, είναι η διέξοδο προ το, προς το φω ή στην εξέλιξη κτλ. Εντάξει, ναι, αυτά τα παιδιά είναι, είναι γαλουχημένα σε. Είναι, είναι μεγάλο το. Ναι. Είναι, είναι τεράστια η συζήτηση τώρα. Το κομμάτι παιδιά, οικογένεια, πώ κάνουμε οικογένειε, πώ μεγαλώνουμε, μεγαλώνουμε, τα παιδιά, ε, πώ η κοινωνία είναι καθρέφτη των, των οικογενειών και των σπιτιών. Ε, πόσο εύκολο είναι να τεκνοποιήσεις και να διαιωνίσεις το είδος ε, όντας εγωιστής και ανέτοιμος και κάνοντας παιδιά μόνο και μόνο πολλές φορές για να ικανοποιήσει το ίδιο σου να ικανοποιήσει το εξουσιαστικό αίσθημα το οποίο έχεις ή τα εξουσιάζεις τα παιδιά είσαι ο απόλυτος mm. εξουσιασής ε, το πόσο έχεις λύσει τα φοβικά σου, τις ανασφάλειες, τα τραύματά σου και δεν κάνεις copy-paste όλα όσα έχεις σαν αποθυμένα πάνω στα παιδιά σου. Ε, το πόσο από αυτά τα παιδιά περιμένεις να είναι καλύτερες εκδοχές του δικού σου εαυτού, όταν δεν τα έχεις εμποτίσει και δεν τους έχεις μεταλαμπαδεύσει αυτά τα updated software τα οποία ναι, θα πρέπει ναι. να έχουν. Είναι, είναι μεγάλη κουβέντα. Ας. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτά τα παιδιά έχουν μεγαλώσει μέσα στην τεχνολογία. Είναι part of their DNA. Δεν είναι απλά enabling factors για να μεγαλώσουν. Ήτανε, είναι είναι μέρο του. Ναι, δηλαδή ναι. πάνε να ξεφυλίσουν βιβλίο και πάνε να κάνουν swipe. Πάνε να ζουμάρουν μέσα στη ναι, σελίδα ναι. στο χαρτί. Και, και that's fucking OK, δηλαδή. Θέλω να πω, αυτό είναι το μέλλον. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι το παρόν, βασικά. Ναι, βέβαια. Ε, οπότε αυτά τα παιδιά έχουν συνηθίσει πάρα πολύ σε μια στιγμιαία ικανοποίηση. Αυτό το instant gratification, το οποίο υπάρχει, το οποίο του δίνει την, την ψευδέστηση ότι όλα τα πράγματα στη ζωή γίνονται με το πάτημα ενό κουμπιού. Ε, ξέρεις, εγώ θυμάμαι να παίρνω το καλύτερο σου όταν ήθελα να παραγγείλω και να, να, μιλάει, να βουίζει το τηλέφωνο. Δεν υπήρχαν website ή οτιδήποτε, ούτε, είχαν παραπάνω γραμμές, στο τηλεφωνικά κέντρα. Τώρα μπαίνει σε ένα application, είναι fan, πατάς, έρχεται. Παλιά πήγαινα στο βίντεο κλαμπ και περίμενα να, ξε, να, να, γυρίσει η ταινία που mm. ήθελα που την είχε πάρει κάποιο ναι. άλλο και κάποιο άλλο και κλείνει το μάτι και στον βιντεοκλαμπά και του έλεγαν ω πότε γυρίσει. Και τη φέρει ο άλλο. Πάμε να τηλέφωνο να παραγωγή. Τώρα έχουμε πόσα, πόσα streaming platforms για ταινίε, like 4, 5, 6. Τα πάντα. Ε, παλιά έπρεπε να βγει στο μπαρ να, να πιει και δύο σφινάκια και τρία και το ποτάκι σου και να πάρει μια βαθιά ανάσα και να πα στην τύψη που γουστάρει και να τη πει Γεια! Yeah, με λένε Κωνσταντίνο. Καταλαβέ. Και να φας την πόρτα σου ναι. και να πει γύρισα άπραγος. Τώρα μπαίνω σε πόσα πλάτφωνες υπάρχουν για σεξ, dating, mm -hmm. whatever και τα λοιπά, με το πάτημα Όλα πλέον είναι με το πάτημα ε, κάνω τις φωτογραφίες μου, τις κάνω AI, επικοινωνώ, ε, 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 ανεβάζω ένα story, εκρινώ ενδορφίνες και σερωτονίνες γιατί μου πατάνε likes, φωτίτσες, νεράκια, σκατάκια, whatever. Οπότε ε, κοινωνικοποιούμαστε σε ένα πλαίσιο από το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αποκοινωνικοποιούμαστε. Δεν κοινωνικοποιούμαστε μέσα των social. Η τεχνολογία είναι εξαιρετική, δεν έχει πρόσημο. Το πρόσημο τη τεχνολογία μπαίνει με βάση τη διαχείρισή τη. Και ο τρόπο που διαχειριζόμαστε πάρα πολλέ φορέ είναι αρνητικό. Οπότε αυτά τα παιδιά βγαίνουν έξω και επειδή όντω έχουν με το πάτημα ενό κουμπιού όλο τον κόσμο στα χέρια του. Όλο τον κόσμο. Επίση αυτά τα παιδιά είναι πανέξυπνα. Πανέξυπνα. Φαίνεται και από έρευνε ότι ο δείκτη IQ του είναι εξαιρετικά υψηλό. Είναι ανυπόμονα έχουν πιο πολλέ επιλογέ από τον οποιονδήποτε σε οποιαδήποτε φάση τη της ζωή, έτσι όπω τη γνωρίζουμε. Είναι γεμάτη από επιλογέ. Που οι επιλογέ πάρα πολλέ φορέ τι μα φέρνουν, μα αδανανοποιούν. Φαντάσου ότι πα να παρκάρει σε, μια, σε ένα πάρκινγκ και έχει μία θέση και σε ένα πάρκινγκ που έχει 15 ελεύθερε θέσει. Πού κάνει περισσότερη ώρα να παρκάρει. Πραγματικά, ναι, αυτό ισχύει. Οπότε έχουν πάρα πολλέ επιλογέ, δεν ξέρουν τι να επιλέξουν και προσπαθούν να βρουν το πιο σωστό και το πιο επικερδέ και το πιο γρήγορο και το πιο Ανώδυνο, γιατί όλοι είμαστε φυγόπονοι. Mm. Και αυτοί, προφανώς. Και κανείς δεν τους λέει ότι η εργασιακή ο, ο, ικανοποίηση και η ορίμανση των ανθρωπίνων σχέσεων δεν έχει αλλάξει. Από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση μέχρι τώρα είναι ακριβώς η ίδια. Σκληρή δουλειά, υπομονή, αγάπη, φροντίδα. Mm. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και αυτά τα παιδιά, από εκεί που είναι accelerated με την τεχνολογία πα, 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 πα. σου λέει, όπ, μπαίνεις μέσα στην εταιρεία μισό λεπτάκι, πρέπει να ακολουθήσουμε το learning curve την καμπυλή γνώση, η yeah. καμπυλή γνώση δεν έχει αλλάξει με τα χρόνια, είναι ακριβώ η ίδια onboarding, training learning, πρώτα λάθη παιδικές αρρώστιες, παιδικές ασθένειες elevation success και σου λέει αδερφέ, γιατί όλο αυτό είναι πολύ αργό για μένα mm. that's the fucking truth, that's the fucking life αυτό είναι δεν έρχεται πιο γρήγορα λόγω τη τεχνολογία η εργασιακή ικανοποίηση. Δεν έχετε πιο γρήγορα η αορίμανση των ανθρωπίνων σχέσεων. Δεν είναι ότι επειδή θα βρει στο Tinder μια κοπέλα ή ένα αγόρι και θα βρεθείτε το και θα κάνετε ένα ωραίο σεξ, ότι είναι όριμη η ανθρώπινη σχέση μεταξύ σα. Έγινε μια πράξη, βεβαίω και έγινε μια πράξη. Αλλά είναι αυτό αρκετό για να νιώσει την εγκύτητα την ανθρώπινη και τη συναισθηματική. Όχι. Για να τη νιώσει, τι χρειάζεται. Υπομονή, Χρόνο, φροντίδα, αγάπη, σεβασμό, κατανόηση. Mm. Αυτά δεν είναι τεχνολογικά. Και δεν πρόκειται να υπάρξουν ποτέ. Θα είναι πάντα άνθρωπο με άνθρωπο. Άρα όπου εμπλέκεται ο άνθρωπο με άνθρωπο, ενώ υπάρχουν πάρα πολλέ αυτοματοποιημένε διαδικασίε μέσω τη τεχνολογία που κάνουν optimize τι παλιέ ιδέε και τι κάνουν πιο γρήγορα, πιο φτηνά κτλ. Πιο σίγουρα πάρα πολλέ φορέ. Όταν έρχεται η ώρα τη σύνδεση μεταξύ δύο ανθρώπων επαγγελματικά, συναστηματικά, φιλικά ή ερωτικά. Παραμένει the traditional fucking way. Δηλαδή, step by step. Και εκεί πέρα υπάρχει ένα struggle των νέων. Γιατί γιατί έχουν συνηθίσει σε ένα fast face περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που το attention span είναι 30 δευτερόλεπτα. Ναι. tiktok video κτλ Γρήγορα. Ναι. Ναι. Οπότε, τώρα σου λέει, οπ. σε δύο χρόνια θα δούμε την. Το, 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 career path σου. Ναι. Μα, μαλακα, τι, τι Μαλάκα ο, μαλακα, ο μπρο, τώρα εδώ ναι, πέρα. πια δύο χρόνια τώρα. Πάμε, φύγαμε. Ναι. πάμε σεζόν Μύκονο, σε μήκονο, κάμισε όλα. Και αυτό έχει μια λογική. Απλά δεν μπορεί να είναι για πάντα. Γιατί η σεζόν μήκονο ε, μπορεί να σε καταλήξει επειδή έχει καλά λεφτά και έχει και καλό comfort και μετά γυρνά, κάνει και λίγο το χειμώνα εδώ πέρα, δουλεύει και λίγο μαύρα, κάνει και αυτό κτλ. Και, τα λοιπά, και έχει χρήμα. Οπότε βάζει την άκρη πράγματα, θα σε φέρει στα 30 σου να πεις ότι θα πρέπει να ακολουθήσει μια καριέρα όπου θα κάνεις μια ζωή πάνω κάτω αυτό το πράγμα θα έχει περάσει και η μπογιά σου οπότε θα καταλήξεις να είσαι νύχτα, PR, αυτό, εκείνο το άλλο αν σ' αρέσει κάτω αν δεν σ' αρέσει όμως και θες να μπει σε ένα εργασιακό περιβάλλον και να μην ανοίγει από καφέ ε, Κρεπερή και από κρεπερή νυχτά δικό κτλ mm. θα πρέπει να σκεφτεί λίγο προδραστικά και να πεις ότι στα 30 μου θα ξεκινήσω εγώ junior τι θα κάνω όταν θα έχει περάσει η μπουγεία μου στα 30 μου, Θα μου φταίει που ήταν η κοινωνία που δεν φρόντισε για μένα. Ναι, Ή μήπω ναι. φταίω εγώ που δούλεψα μία σεζόν, μία Δούλεψα δεύτερη, αλλά δεν καβάλισα το όχημα και το τρένο όταν έπρεπε για να μπορέσω να μπω, να μάθω, να πιεστώ, να εξελιχθώ, να κάνω capacity building, να χτίσω γνώσει, να τι μεταπουλήσω στην επόμενη εταιρεία κμπλα, bla, bla, bla. Και γιατί ο Γιωργάκη τώρα στα 30 του είναι senior manager σε μία big four και εγώ είμαι ακόμα και δουλεύω σε ζών και τα λοιπά. Mm. Γιατί με κάποιο τρόπο τη ζωή μας, και εδώ καταλήγουμε από εκεί που ξεκινήσαμε, έχουμε εμείς το απόλυτο ownership. Εσύ επέλεξες να το κάνεις αυτό το πράγμα. Όταν ο Γιωργάκης έπαιρνε 800 τσέπη σε μια Big Four για παράδειγμα και του πίνανε το αίμα και εσύ δεν ήθελες, γιατί ήσουν σε ζών Μύκονο και έπαιρνε 4 κάπα, με τα tips το μήνα. Έλεγε πω, πω ζωάρα. Εγώ θα βγάζω τον Γιωργάκη το χειμώνα έξω για τον κενό καφέδε. Ισχύει αυτό. Αλλά το πλήρωμα του χρόνου έρχεται και σου αποδεικνύει ότι ό,τι ισχύει σήμερα ω Α μπορεί μετά από 10 χρόνια να μην ισχύει το ίδιο. Άρα πρέπει να είσαι λίγο responsive απέναντι σε αυτό το οποίο συμβαίνει στη ζωή σου και να είσαι και λίγο διορατικό στο τι ζωή θέλω να κάνω. Η απάντηση για μένα που πρέπει να δίνει, η ερώτηση μάλλον που πρέπει να κάνει στον εαυτό σου πάντα είναι τι ζωή θέλω να κάνω. Τι ζωή θέλω να κάνω στα 20 μου με αυτό που σπουδάζω, στην πρώτη μου δουλειά, στη σχέση την εφηβική την οποία mm. έχω, στο αν θέλω να κάνω οικογένεια ή όχι, στο αν θέλω να ζήσω στη Βοστόνη ή στην Αθήνα. Τι ζωή θέλω να κάνω. Και μια δεύτερη είναι γιατί θέλω να με θυμούνται. Mm. δεν υπάρχει για Και σίγουρα για μένα... δεν θυμάται κανεί κανένα για τα KPI του και για τι αυξημένε πωλήσει. Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Μάξε. Δεν υπάρχει για μένα τίποτα πιο γρήγορο από την αργή εξέλιξη. Δεν υπάρχει τίποτα. Οκ, okay, πολύ ωραίο. Θα σου πολύ πω ωραίο. γιατί. Γιατί ούτω ή άλλω ο χρόνο θα περάσει πολύ γρήγορα. Δεν έχει να κάνει με αυτό. Mm -hmm. Αυτό είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι αυτή η αργή εξέλιξη είναι αργή στην αρχή, σου φαίνεται αργή τουλάχιστον. Μετά μπορεί να accelerate, είναι. είναι το παίζει και εσύ μετά. Mm -hmm. Αλλά θα εξηγήσω γιατί. Αν κάθε μέρα, κάθε μέρα. Γίνομαι 0,1% καλύτερο από πριν. Αυτό κάποια στιγμή αρχίζει και κάνει adap και γίνεται exponential. <συσοφίλει> Αν μπορέσω να το κάνω αυτό το 0,1% κάθε μέρα. <συσοφίλει> Σωστό. Κατάλαβε, Είναι απλά μαθηματικά. Απλώ στην αρχή φαίνεται αργό. <συσοφίλει> στην αρχή φαίνεται πάρα πολύ αργό. Εγώ πιστεύω και αυτό το πω ότι και στην αρχή είχε ένα followership που ήταν αργό. <συσοφίλει> και ακόμα πολλέ φορέ είναι. Αλλά επειδή βλέπω το βλέπω το trend και επειδή εγώ το απολαμβάνω, οπότε δεν πρόκειται να σταματήσω, νιώθω ότι είναι απλώ θέμα ε, ε, χρόνου. Και επειδή έχω αυτή τη συνήθεια, την έχω χτίσει μέσα μου ότι. Ττάξει, για, να κάνω, για να μπορέσω, π.χ. να χτίσω ένα καλό σώμα, επειδή δεν θα το κάνω αυτό σε ένα χρόνο, είμαι οκ. Okay. Μπορώ να περιμένω. Mm. αρκεί να απολαμβάνω τη διαδικασία. Αυτό είναι το μόνο. Consistency. Η consistency beats talent και, every fighting time. Και, και intensity. Και, beats also και το intensity ναι. όσο μπορεί ναι. να είσαι. Ναι. Όσο μπορεί, αρκεί να μην πάθει burnout κτλ. Ναι, όχι, όχι το, για μένα το intensity δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία αν δεν υπάρχει consistency. Δηλαδή, αν μέσα στο consistency, έτσι, δηλαδή αν σε μία. Καμπύλι, σε μια γραμμή τέτοια, μπορώ να κάνω και spikes, είναι ok. Καταλαβαίνετε, αλλά μόνο spike είναι πυροτέχνημα. Να. Δηλαδή, ποιο είναι το νόημα να πηγαίνω 7 μέρε την εβδομάδα γυμναστήριο για ένα μήνα σε σχέση με το να πηγαίνω 2 φορέ την εβδομάδα που δεν είναι δεδειγμένο για 7 χρόνια. Να. Καλύτερα. Δύο φορέ που όλοι λέμε τουλάχιστον τρει. Δεν πειράζει, δύο φορέ την εβδομάδα μπορεί για 7 χρόνια αδιάλειπτα. Υπέροχα, φίλε. Ναι, ακριβώς. Υπέροχα. Ακριβώς. Μου πα για ένα μήνα, για δύο, για τρει, 7 στα 7, επειδή έχετε καλοκαίρι, επειδή οτιδήποτε κτλ. Μα δεν προσαρμόζεται τόσο. Περισσότερο κακό κάνει μερικέ φορέ. Δεν ξεκούραζε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Κα... Δεν γίνεται. Είναι αναγκαστικό αυτό. Το έτσι. ίδιο ισχύει και για, τις, και για την εργασία. Το ίδιο ισχύει και για τι σχέσει μα. Μην το θυμάσαι μόνο του Αγίου Βαλεντίνου και στα γενέθλιά τη και στη γιορτή τη. Ε, Κατάλαβε να το πω. Δηλαδή, ναι. χτίσαι μία ρουτίνα τέτοια. Εντάξει, αν σ' αρέσει η σχέση σου και αν θε να είσαι. Δηλαδή, Βέβαια. πάρα πολλέ φορέ το, το, το μπαίνουμε σε άλλο πέρα φωνάξουμε τον το Παπανίκα και τον Ανδριανό. <laughs> αλλά αν θε να είσαι σε σχέση και δεν το κάνει, α πούμε. Ε, 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 από, ε, από, άποψη, από άποψη του να είσαι και εδώ φυγόπονο απέναντι στο να μείνει μόνο σου. Αν θε να παλέψει με, με τη μοναξιά σου και τη μοναχικότητά σου. Αν επειδή δεν μπορεί να μείνει ούτε λεπτό μόνο σου και δεν παλεύει το συνέστημα του να βρίσκεσαι και να συνομιλεί με τον εαυτό σου, θέλει κάποιον δίπλα σου για να μπορεί. Να σε αποσπά από αυτό. Είναι πολλοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα και βρίσκονται εκεί μόνο και μόνο για να βρίσκονται. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επιλέγουν τη συντροφικότητα για να επιλέξουν τη συντροφικότητα. Τελεία. Δεν έχουν ένα, δεν έχουν ένα rationalization πίσω από αυτό. Είναι διαφορετικό το ότι χτίζω μια σχέση για να φτιάξω κάτι και είναι διαφορετικό το ότι θέλω να είμαι με κάποιον για να είμαι λιγότερο μοναχικό, λιγότερο να νιώθω λιγότερο μεταξιά. Ναι, που για μένα. Ε... Πώ σου πω, παιδί μου. <laughs> δεν πρέπει, ξέρω πώς θα το πω, δεν 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 σκέφτομαι τη σχέση ως όχημα που θα με κάνει καλύτερο, που θα έρθει να κάνει fix something μέσα μου, σκέφτομαι τη σχέση σαν σαν μια επιπλέον ε, ευκαιρία να ε, να επικοινωνήσω την 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 πληρότητα που έχω μέσα μου, την αυτεπίγνωση mm. που έχω. Θέλω να μοιραστώ το επίπεδο οριμότητα που έχω φτάσει μαζί με έναν άλλον άνθρωπο και να συνδυάσω τη ζωή μου με έναν άλλον άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα εξίσου ίδιο ή ισότιμο state of mind και, και fulfillment. Mm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Βέβαια. Δηλαδή, να λειτουργήσει πληρωματικά. Ναι, είναι, είναι κακό και το, έχω κάνει. και το έχω κάνει. Είναι κακό να επιλέγει έναν άνθρωπο για να, να έρθει να σου διορθώσει το, το τραύμα που σου δημιούργησε μια προηγούμενη σχέση ή μια προηγούμενη συνθήκη στη ζωή σου. Δεν, δεν, ναι, είναι, ναι. δεν είναι tool η σχέση. Δεν είναι. Απλώ πολλέ φορέ δεν λε ότι όπω κάνω ένα καλό partnership, μια καλή φιλία ή μια καλή συνεργασία επαγγελματική, δεν είναι θυμητό να πεί ότι σε μια σχέση μπορεί να χτίσουμε κάτι ωραίο, μια οικογένεια. ωραία. Θέλω ένα συνεργάτη καλό που να έχει κάποια χαρακτηριστικά καλά, για να μπορούμε να χτίσουμε ένα ωραίο partnership ώστε να κάνουμε μια καλή οικογένεια. Διαφορετικά, πώ θα γίνει. Μόνο από, αυτο... μόνο από ναι. τον τρόπο όμως που, το... που το σκέφτομαι, εγώ το σκέφτομαι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω να πω ότι μόνο όταν έχω φτάσει σε, σε αυτά τα σημεία αυτεκπλήρωση και αυτεπίγνωση θέλω να δι... δι... διαιωνίσω το είδο μου. Δεν θέλω ναι, να το διαιωνίσω ναι. για να με κάνει αυτή η διαδικασία καλύτερο άνθρωπο. Όχι, από μόνη τη αυτή δεν είναι αυτό ο σκοπό. Ακριβώ. Γιατί αυτό είναι το, Ναι, ναι, εγωιστικό. Και είναι και ουτοπικό. Ή έλα να διορθώσουμε τα προβλήματα τη σχέση μα μέσα από το να κάνουμε ένα παιδί. Άρα, τι να κάνουμε, Καλά, να κάνουμε αντιφόκους ας πούμε, και Α, να εστιάσουμε στο παιδί. Και να μεταλαμπαδεύσουμε και να περάσουμε. Μα καταλαβαίνετε, είναι, είναι, είναι πολύ εγωιστικό όλο αυτό. Yeah. Όπω επίση θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να παντρεύεσαι από έρωτα. Δηλαδή, That's είναι right. εξαιρετικά επικίνδυνο να δημιουργεί μια συμβίωση και να περνά στη διαδικασία τη τεκνοποίηση. Δηλαδή, να επιλέγει να κάνει κάτι απολύτω λογικό μέσω ενό παράλογου συναισθήματο. Γιατί ο έρωτα είναι ένα totally παράλογο, εκτροχιαστικό συναισθήμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Αν πω popular opinion, το λέει και ο Γιώργο Αφάτομο, ο μεγάλο ψυχολόγο που πέθανε και πρόσφατα. Α, ναι, σωστά. Ο τρόπο που ερωτεύεσαι, λέει, όταν είσαι μικρό, είναι τελείω παιδιάστικο και θα πρέπει να σταματήσει από μια ηλικία και μετά. Mm. Γιατί, Γιατί αυτό ο τρόπο είναι ένα τελείω πάθο, ξεμιαλίσμα κτλ. Ε, δεν μπορεί να είσαι σε μια ηλικία όρημη. όρημη. Όποια όρημη μπορεί να είσαι και να φέρει έτσι. Αν επιτρέψει τον α... αυτό να είσαι τόσο θα σου πω, πολύ. Θα σου, σου στον άνεμο. θα σου πω, θα σου πω, θα σου πω για να είμαστε, mm. για να είμαστε fair. Είναι μια χαρά να το πάθει και στο 95 σου. Okay. Ειδικά ο άντρα ξεμυαλίζεται και πολύ πιο εύκολα <laughs> με κάτι τέτοια. <laughs> Είναι πολύ OK και μου το επιτρέπω και το επιτρέπω και σε όλου. Τι δεν επιτρέπω σε μένα να πάρω μια καθόλα λογική απόφαση η οποία κρίνει τη ζωή μου, τη ζωή της και ενδεχομένως και τη ζωή κάποιων άλλων ανθρώπων που θα έρθουν μέσω τη συμβίωσή μου με αυτόν τον άνθρωπο οριζόμενος από ένα παράλογο συνέστημα το οποίο με έχει εκτροχιάσει και το οποίο με κάνει να βλέπω τα πράγματα πιο εξειδεν... εξειδανικευμένα από ό,τι πραγματικά είναι. Πολύ σωστά. Άρα ναι, θέλω λες. να περάσει η κάψα Μπράβο. θέλω να περάσει η κάυλα να το πω διαφορετικά, εντάξει, το για να όλα. δω όλο για να μπορέσει να καθαρίσει αυτό το τοπίο και να μπορέσω να αντιληφθώ, συνδυάζονται αυτές οι δύο ζωές για να υπερπαράξουν. Εμένα αυτή είναι η επιτομή μου. Ναι, ναι. Μπορώ να συνδυάσω τη ζωή μου με έναν άλλον άνθρωπο. Δεν να είμαστε ίδιοι. Αξιακά θέλω να ναι, είμαστε μπράβο. ίδιοι για να μπορούμε να, Αξιακά, να μην διαφωνούμε. Είναι ναι. τεράστιο. Ακριβώ. Μπορώ να συνδυάσω τη ζωή μου με έναν άλλον άνθρωπο για να υπερπαράξω κάτι το οποίο είναι μια ψυχή η οποία θα έρθει mm. και την οποία. Σιγά, ποιο είμαι εγώ που θα πω ότι θα κάνω την καλύτερη ψυχή. Όχι, θέλω να κάνω τα λιγότερα λάθη. Σωστό. Λάθη θα κάνω. Μπορώ να κάνω όσο δυνατόν λιγότερα. Αυτό είναι το κόνσεπτ. Mm, ναι, ναι. Έτσι είναι. Έτσι ακριβώ είναι. Νομίζω ότι όσοι έχουν δει. Έχουμε κάνει και εδώ χοραφήσει με μια κοπέλα ψυχολόγο. Εξαιρετική. Και μιλάγαμε για ανθρώπινε σχέσει και το πώ έχουν δυσκολέψει. Και είχαμε μιλήσει για το μέλλον Κωνσταντίνα Δαμοπούλου. <συσίλυν> φοβερή. <συσίλυν> Έχει και μια δίδυμα αδερφή που είναι επίση ψυχολόγο. Ωραία, φοβερή. Ακούω τώρα περίπτωση έτσι. Χαμός, ναι, να μην ξέρει ποια πα. Φοβερή, πραγματικά φοβερή, ναι, ναι. φοβερή. Και είχαμε μιλήσει με τον Μάκιου ρε για αυτό πολύ. <συσίλυν> λοιπόν, άκου τη γυρνάει και μου λέει ο Μάκιου. Αυτό... Του είχα πει για τα κατοικίδια. Ρε, του λέω έχω βαρεθεί να βλέπω άτομα με κατοικίδια τη ηλικία μου και πιο μικρή. Ε, να, έχουν, να παίρνουν ένα κατοικίδιο, να παίρνουν την άμεση εκπλήρωση αγάπη, χωρί πολλή προσπάθεια, που σκύλο, ό,τι και, αν κάνεις, και να του κάνει, ό,τι και σε χαρακτήρα Αδο... να σε, σε αντέχει, και όχι μόνο σε αντέχει, σου δίνει και αγάπη. Άδωλη αγάπη. Ναι. τελείω. Και εσύ λε μια χαρά, είμαι άρα γιατί να πάω εγώ το να βρω γκόμενα, ναι. ορίστε εδώ, σκύλο μια χαρά. Σωστό. Ωραία, κομπλέ. Και μου λέει τα McDonald's τη αγάπη, μου λέει. Τα McDonald's τη αγάπη. Οκ. Okay. Δηλαδή δεν θα κάτσω να κοπιάσω, να βρω καλά υλικά, να κάτσω να μαγειρέψω, να ασχοληθώ που θα κάνω λάθη, να, 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 για να πάρε 5 ευρώ, δώσε ένα μπέργκερ. Ναι. Πάρε σκύλο ένα κόκαλο, αγάπησέ με, χωρί ό,τι και να γίνει θα με αγαπάσει μόνιμα. Ναι, 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 δεν θέλω ναι. να βελτιώσω τον εαυτό μου, δεν θέλω να γίνω καλό άνθρωπο, δεν θέλω να βρω κάποιον που να με αντέχει, έστω και λίγο. Δεν θέλω να βελτιώσω μου, τα μεγάλα δόματα που έχω για να με αντέξει κάποιο. Θέλω όπω είμαι να παίρνω την αγάπη μου. Χωρί να κοπιάσω. Ναι. Και αυτό δυστυχώ το φαινόμενο <laughs> έχει αρχίσει και γενικεύεται πάρα πολύ. Ναι, όλοι και, θέλουν και, το εύκολο και, και υπάρχει και πάρα πολύ, πάρα πολύ μοναξιά στον κόσμο έξω ναι, ναι, είτε, είτε είναι σε σχέση είτε δεν είναι σε σχέση υπάρχει πολύ μοναξιά δηλαδή, υπάρχει και πολύ physical, μονα, ρεαλιστική μοναξιά δηλαδή βλέπεις mm. κόσμο μόνο του 7 κοπέλες μαζί, 7 αγόρια μαζί ε, οι κοπέλε και αγόρια κάνει να λέμε, ή είναι 7 γυναίκε και 7 άντρε. Γιατί και το walk αυτό δεν κάνει τώρα, <laughs> μην, ναι, ναι, ναι. μην πούμε άλλο. Εδώ μπορούμε να λέμε α, τα πάντα να ξέρεις. Άλλη παράνοια. Να ναι. ναι, μην πούμε κοπέλε, α ναι. πούμε. Τι, τι, τι αγόραρο είναι αυτό, τι, τι, κορίτσα, τι κορίτσαρο είναι αυτό. Δεν, δεν κάνει. Ναι. Λύσαμε όλα τα υπόλοιπα και τώρα έχουμε αυτό το. Μπράβο. Πρόβλημα. Ναι. Ε, τι ήθελα να πω. Ε, και ρεαλιστική μοναξιά, λοιπόν. Κόσμο που ξέρει είναι μόνο του, αλλά και υπαρξιακή μοναξιά. Που έχει να κάνει με το γεγονό ότι γυρνάω σε ένα σπίτι. Έχω δύο παιδιά, ένα σκυλί και μια γυναίκα, ε... αλλά νιώθω μόνος, νιώθω καινο. Mm. Ε... Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ μεγαλύτερη φυλακή. Ε, βέβαια. Η υπαρξιακή δηλαδή μοναξία, που έτσι την ονομάζω εγώ, έτσι, το υπαρξιακό μου, ε... νομίζω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο. Ταυτίζεται με το να πετύχει. και είναι, πάλι είναι, να είναι, σε... είναι σαν αυτό που είπα στην αρχή με τον Μάθιου. Αυτό, ήθελα να πω. Ότι αυτό λες, πω, πω φίλε, να έχω. Το ωραίο σπίτι, με το τζάκι, με το ωραίο ηχοσύστημα, με το ωραίο, με την ωραία θέα, με το private pool μου. Mm. Τώρα το, το, το πάω έτσι ναι, πιο μπαμπάτσικά. Τα, 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 τα βάζω τώρα όλα μέσα. Ε, με την, ε, με την ωραία μου γυναίκα, έτσι, έτσι όπως τη φαντάζομαι αυτά. Με τα ωραία, με τα δύο παιδάκια μου, με το σκυλί μου, με αυτό και τα λοιπά. Και τελικά, φίλε, φτάνει. Το καταφέρνει όλο αυτό, με πόνο και υδρότα. Εγώ σου λέω, με, το, με τη mm. δουλειά σου, με το αυτό σου, έχει ξεσκιστεί να τα καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα. Mm. Δεν τα βρήκε έτοιμα, δεν είσαι γόνο εφοπλιστών, δεν, 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 δεν κτλ. Δε, και και φτάνει και παραμένει αυτή η ψυχή μέσα σου, γιατί πάντα αυτή η ψυχή σου δίνει το ερέθισμα για το τι είσαι και τι βιώνει, όσο και αν θέλει να το καλύψει το σάπιο κρέα με μπαχαρικά κτλ. Και, 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 και νιώθει φίλε μόνο. Mm. Και αυτό είναι. Α, α, αυτό και είναι φυλακή, και, και αυτό και αν θέλει πραγματικά guts για να κάνεις disengage από αυτό το πράγμα. Πρώτον να το αναγνωρίσεις, δεύτερον να το ερμηνεύσεις, τρίτον να το διαχειριστείς. Είναι αυτό που πες πριν. Αν δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό σου, αν δεν έχει νιώσει εσύ μια κάποια ολοκλήρωση, μια κάποια οριμότητα, δεν ξέρω τι λέει και είναι λέξος λέξη σωστή, να το περιγράψει. Σωστό. Καταλαβαίνει Έτσι, ο κόσμο. Ναι, ναι, ναι. Είμαι σίγουρο. Ναι αν δεν έχει δουλέψει κάπω με τον εαυτό σου μέσω ψυχοθεραπεία, θε. Με ό,τι τρόπο μπορεί ο καθένα. Δεν ξέρω τι. Βασικά, ψυχοθεραπεία είναι κυρίω, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Ξέρω εγώ, διαλογισμό, δεν ξέρω τι. Ναι, ναι, ναι. ότι, Οτιδήποτε προσωπική αναζήτηση, φιλοσοφία, δεν ξέρω τι κάνει ο καθένα. Ό,τι αγγίζει, όπως όπω μου το είπε ο θεραπευτή μου. κάνω παράφραση. Ό,τι αγγίζει αυτόν τον εαυτό. Γιατί δεν έχουμε έναν. Έχουμε πάρα πολλέ σκίε μέσα μα. Ό,τι αγγίζει αυτόν τον εαυτό που δεν θέλεις να παραδεχτείς ότι έχεις mm. που τον κρύβεις που, δεν τον, που, που, είσαι περιγραφικός απέναντι σε αυτό τον εαυτό που είναι σαν να τον περιγράφει τρίτος τη σκιά σου, του φόβου σου τον εαυτό που θέλεις να μην παρουσιάσεις όταν έρχεται η ώρα να τον παρουσιάσεις και να τον παραδεχτείς είτε στο θεραπευτή σου είτε μόνο σου είσαι περιγραφικός απέναντι του δεν τον ζεις δεν... καταλάβες τι να σου πω τον... Απλά είναι σαν, σαν, να τον περιγράφεις σαν να λες Α, υπάρχει και αυτός ο Κωνσταντίνος That's it. Γιατί, γιατί, δεν θέλει να μπει μέσα σε αυτό το πράγμα. Αν δεν μπει μέσα σε αυτή τη σκιά, αν δεν μπει μέσα σε αυτόν την εκδοχή του εαυτού που φοβάσαι και δεν θέλει να αντιμετωπίσει, δεν θα το αντιμετωπίσει ποτέ. Mm. Πρέπει να παρουσιαστεί ω τέτοιο απέναντι στον εαυτό σου ή στο θεραπευτή σου ή σε όποιον για να μπορέσει να τον επιλύσει. Όσο τον περιγράφει σαν εξωτερικό παρατηρητή, συνεχίζει να είσαι σε μια αποστασιοποιημένη φάση. Είναι βαθύ τώρα αυτό. Άστο. άστο ναι, Είναι αμαρικά. βαθύ τώρα αυτό. Αλλά Άξι. είναι αυτό που είπε, ότι αν τα καταφέρει όλα αυτά βιαστικά, χωρί να σκεφτεί ταυτόχρονα. Κάνω και τη δική μου ιστορία αναζήτηση. Ταυτόχρονα αμφισβητώ πράγματα στον εαυτό μου. Τσεκάρω κάθε τόσο τι κάνω, γιατί το κάνω. Ή απλά πάω ντουγρού και έφτασα εκεί, αλλά τώρα τι. Σωστά. Και ξέρει κάτι. Δεν χρειάζεται όλοι να ακολουθήσουμε του ίδιου δρόμου. Θα να πω. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε επιτυχημένοι επιχειρηματίες. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε CEOs. Δεν χρειάζεται όλοι να γίνουμε οικογενειάρχε. Δεν χρειάζεται όλοι να κάνουμε ένα πετυχημένο γάμο. Δεν χρειάζεται όλοι. Να... Καταλαβαίνεις πώ το λέω. Mm -hmm. Οπότε, μιλάς σε έναν άνθρωπο που από τα 18 του φαντάζει την οικογένεια. Έχει 41 του. Και δεν έχει κάνει. Εν από επιλογή. Εν πωλής. Είναι οκ. Okay. Α το λαγούμε για από τότε το βράδυ να τα πούμε, ας ναι, ναι, να, να είναι, κλάσουμε μαζί. Είναι, okay, όχι, <laughs> δεν, είναι, είναι πολύ οκ okay. Ναι, το ξέρω. Είναι πολύ okay οκ okay γιατί ξέρω. Το σημαντικό ποιο είναι, είναι ότι εάν δεν ήταν έτσι και ήταν αλλιώ, ξέρει πώ θα είχε οδηγηθεί η κατάσταση. Ξέρω. Γι' αυτό και είμαι χάρη που βρίσκομαι σε αυτή τη φάση και ενώ είμαι υπέρ και του θεσμού τη οικογένεια αλλά και τη actual το το, 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 της τη συντροφικότητα, τη το, του είδου κτλ. κτλ, κτλ. Είμαι οκ okay που δεν το έχω κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή υπό τις συνθήκες στις οποίες ήταν να γίνει. Ε, βέβαια. Είναι πολύ δυστυχώς λένε ότι ρε εσύ, εντάξει, μπορεί να είσαι πολύ πίκη, δηλαδή το ένα σου ξυνίζει, το άλλο σου βρωμάει. Κοίταξε να δεις. Από το να είσαι με κάποιον με τον οποίο ξέρω ότι θα είναι μια κακή ποιότητα, κακή ποιότητα σχέση, και το να είσαι μόνο σου συγκρίνεται. Φίλε, όχι, και ξέρει κάτι, δεν είναι, δεν είναι καν μόνο το κομμάτι κακή ποιότητα. Είναι ότι μπορεί να είσαι με έναν άνθρωπο που. να, να υπάρχουν συγκεκριμένε ολιγορίε και ανεπάρκειε μέσα σε μια σχέση, που ξέρει ότι ενώ σήμερα μπορεί να είσαι καλά, μετά από 5-10-15. Ξέρει ότι αυτά τα πράγματα θα σου λείπουν. Mm. Και κάνει το foresight. Και βλέπει μπροστά. Και γίνεσαι futurist του εαυτού σου. Τώρα κάνω quote ναι, Δημήτρη ναι. Δημητριάδη. Πολύ... Να τον καλέσει. είναι ε. ναι, ναι, Να τον καλέσει αύριο. Ναι. Ναι. Δεν, το Δεν το συζητώ. Έβγαλε και καινούργιο βιβλίο τώρα 2049: Το μέλλον. Θα έχετε να πείτε πολλά πράγματα. Αν μπορεί να είσαι λίγο futurist του εαυτού σου, βλέποντα πώ θα αντιδράσει. Σε μία συνθήκη, υπό συγκεκριμένε καταστάσει, γιατί φίλε, το σημαντικότερο λάθο που κάνουμε και στι επαγγελματικέ και στι φιλικέ και τι ερωτικέ σχέσει, είναι ότι νιώθουμε ότι έχουμε τη δύναμη να αλλάξουμε του γύρω μα. Δεν έχουμε καμία δύναμη να αλλάξουμε κανέναν. Ο άνθρωπο έχει τη δύναμη να αλλάξει τον ίδιο τον εαυτό, αν ο ίδιο θελήσει να τον αλλάξει. Ούτε η θεραπεία σε αλλάζει. Ούτε μία σχέση σε αλλάζει. Τίποτα δεν σε αλλάζει. Μπορεί να σε κλονίσει. Αν όμω δεν πάρει εσύ την απόφαση να αλλάξει, όπω πήρα εγώ την απόφαση το παλιό 2009 για να χάσω 90 κιλά, γιατί θα πέθαινα, για μένα το έκανα, εγώ πήρα την απόφαση. Θέλω να πω ότι πάρα πολλέ φορέ βρισκόμαστε σε σχέσει και πιστεύουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα, βλέποντα το potential ενό ανθρώπου, να τον φέρουμε ή να την φέρουμε σε ένα τέτοιο σημείο για να είναι πιο συμβατή με ή μας. πιο συμβατό με εμά αυτό που είναι από την αρχή πάνω κάτω αυτό θα είναι εξωτέλος. Εκτός, και Γάμισε αν, το. εκτός και αν συμβεί μια κατάσταση σε αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά αλλάξει το ρούτ της ιστορίας όχι για σένα, για τον ίδιο. Ναι. Να μην το κάνει για σένα. Αν το κάνει για σένα είναι επίπλαστο. Και δεν θα έχει διάρκεια. Θα είναι για να σε ικανοποιήσει. Δεν θέλεις να το κάνει για να σε ικανοποιήσει. Οπότε λίγη προσοχή στα red flags της συνέντευξης του πρώτου ραντεβού. Ή του πρώτου χρόνου εργασία ή του πρώτου χρόνου σχέση ή στι φιλίε μα. Ή... Τα red flags είναι εκεί. Και τα red flags γάμα το κερατό μου τα βλέπουμε. Το πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλέ φορέ νιώθουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε overcome αυτά τα red flags. Ενώ είναι εκεί, είναι υπαρκτά. Γι' αυτό και πάρα πολλέ φορέ όταν φεύγουμε από μια κατάσταση. Και φεύγει η θολούρα από μπροστά μα, έτσι. Φεύγει όλο αυτό ναι. το οποίο είναι και τα στάδια τη απώλεια μετά και τα λοιπά Ο θρήνο που έχει στην αχώρια, η άρνηση, ο θυμ, όλα αυτά. Κάθεσε και βλέπει μερικά πράγματα, είτε μέσα από διαδικασίε που θυμάσαι, είτε μέσα από email, είτε μέσα από μηνύματα και ανακαλεί στο μυαλό σου και στη μνήμη σου καταστάσει και λε: Μαλάκα, πώ δεν θα έβλεπα αυτά. Πώ αυτά τα έλεγα ότι είναι, έλα μου, το έχουμε. Αντιλαμβάνεσαι. Ναι, αυτό σημαίνει ναι, παντού ναι, ναι, και στην ναι, εργασία και στι ναι, σχέσει. Ναι. Όταν είσαι μέσα σε αυτό, έχει μαϊόπια. Δεν βλέπει καθαρά. Όταν αποτραβιέσαι από αυτό και σου δίνει ο χρόνο τη δυνατότητα να καθαρίσει το μυαλό σου και πα μετά σαν εξωτερικό παρατηρητή και βλέπει, κάνει αυτοπαρατήρηση και βλέπει τον εαυτό σου μέσα σε μια κατάσταση, λε, μαλάκα, αν αυτό το περνούσε ο κολλητό μου ή η κολλητή θα λέγα... μου, θα του έλεγα, ε. E, run run. Ακριβώ. Αυτό. Δρόμο από αυτό. εδώ. Αυτό. Κοίταξε να δει τι συμβαίνει. Ειδικά στου άντρε. Και ειδικά στου άντρε οι οποίοι είναι μέσα στο problem solving συνέχεια. Θεωρούν ότι αυτό είναι ακόμα ένα πρόβλημα που μπορούν να λύσουν. Έτσι. Εντάξει. Και επειδή έχουν συνηθίσει να λύνουν συνέχεια προβλήματα και το βλέπουν σαν άλλο ένα challenge και 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 και. Ήρθε ο Πολλέ ναι. φορέ ναι. λένε εντάξει, θα το λύσω και αυτό. Ναι, ναι. Δεν είναι έτσι. Ναι. Κάποιε φορέ απλά πρέπει να γνωρίσει ότι υπάρχει αυτό που δεν είσαι υπεύθυνο να λύσει. Ακριβώ, ακριβώ. Και that's fucking okay. και, είναι, και είναι, θέμα συμβατότητα, όπω συνήθω να λέω. Δεν είναι άμορε με την, άμορε με τον, όπου την ναι. βάλε σχέση η εργοδότη αυτό και αντιστοίχω. Συμβατότητα. Δηλαδή εγώ, πάρα πολλέ φορέ λέω, άμα, άμα εφευρεθεί τσιπάκι που στο. πραγματικά τσιπάκι, όχι με τι ταυτότητε καινούργιε τη. που μπαίνει υποδόρια, θα, θα, θα πω παιδιά ναι. πρώτο. Τρελαίνουμε. Δηλαδή με την ιδέα τρελαίνουμε. Τώρα πολλοί θα, ναι, θα γράψουν ναι. ο τύπο δεν, δεν πάει καλά. Ναι, okay, δεν okay, πειράψε, άμα, εντάξει, να αν πηγαίνω εγώ καλά. Ε, ε, πραγματικά, μερικέ φορέ σκέφτομαι με ένα τέτοιο τσιπάκι ή με ένα όκουλου, αν μπορούσαμε να φορέσουμε μια, μια κάσκα mm. ή γυαλιά, ξέρω εγώ, και απλά με βάση όλο το record που έχει στα social media και γενικότερα το digital presence σου, να μπορούσε με κάποιο τρόπο γυαλιά εσύ, γυαλιά εγώ, να στοχεύουμε και να μου βγάζει ποσοστό συμβατότητα με τον Γιώργο. Ναι, επί τόπου. 65% τύπου, OK, drop. Σου. Επόμενο. Συμβατότητα, <laughs> όχι καλό-κακό. Δεν υπάρχει καλό-κακό. Υπάρχει, ο Γιώργο είναι σκατά για μένα και υπέροχο για τον διπλανό μου. Μπράβο, ναι. Πόσε φορέ Δε... λέμε, σωστό, σωστό. Πώς μπορείς λέμε, μα καλά, καλά αυτός, πώς, ε, αυτή, αυτό, πώ με αυτήν αυτό και μπορούνε και. Συμβατότητα. Ναι, ναι. Γι' αυτό μπορούν. Γιατί δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν θέλουμε όλοι τα ίδια. Δεν οριζόμαστε από τα ίδια πράγματα. Πολύ σωστά. Κοίταξε, να πάει αλού, ε, με το το... Α... Καθόλου, καθόλου. <συσχε> Είμαστε πολύ μέσα. Το AI κομμάτι θα φτάσει και εγώ σε αυτό δουλεύω τώρα. Σιγά-σιγά θα πάμε εκεί. Έτσι. AI tools που να είναι συμβατότητα. Για μένα, σκεφτόμουν ένα φοβερό θα ήταν να πα σε παιδιά στο λύκειο και μέσω από τέτοια τεστ AI. AI όμω να σε <συσχε> κάνει στο το καθορίσει και να σου <συσχε> λέει κατά 70% είσαι πριν τη πόλη να γίνει πολύ καλό δικηγόρο. Μπράβο, ρε φίλε. Το πιστεύει ότι αυτό το έκανα σαν project δύο-τρία χρόνια πριν σε κάτι παιδιά που στην Ελβετία. Θα στο πω -κάλεσε μετά. το κάλεσε το Δημητριάδη εδώ πέρα να το συζητήσετε. Ναι. Φίλε, είναι πάνω στο. Ε, ε, ο, άνθρωπος άνθρωπο πάει παγκοσμίω και μιλάει για αυτά. Εί, είμαι σίγουρο ότι η προσωπικότητα των πολύ καλών. Πρόσεχε. Των πολύ καλών. Mm. Δηλαδή, πιάσετε το top 10% ε, δικηγόρων, top 10% 10% mm. μεγαλογιατρών, χειρουργών, top 10% manager. Mm. Άμα μου κάνει κλάστερ με data, με κομμάτι τη προσωπικότητά του, είναι δυνατό να μην είναι πολύ κοντά οι προσωπικότητέ του. Top 10% δεν λέω στο average, μετά εκεί παίζει πολύ. Φαντάζο, φαντάζομαι φαντάζομαι πω. Είναι, ναι. είναι, είναι σίγουρα πολύ κοντά. Ε, ναι, έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Είναι, ναι, είναι ναι, πολύ ναι, κοντά, ναι, ναι. δηλαδή δεν γίνεται να μην είναι πολύ πειθαρχημένοι. Καταλαβαίνετε. Mm. Ναι, οι top 10, σου λέω έτσι. Ναι, ναι. Να μην είναι πολύ καλή στο λόγο. Ναι. Ο top 10% δικηγόρο του ναι, 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 ναι. ή αντίστοιχα πολιτικό κτλ. Λοιπόν, αν εγώ αυτό το τρίτ τα δω σε πιάσει από μικρό. Και σου πω ρε φίλε, άμα πα εκεί, άρα έχει 80% επιτυχία. Mm. Άμα πα να μου γίνει engineer, έχει 20% επιτυχία. Μπορεί και πάλι να πετύχει. Αλλά είναι πολύ μικρότερε πιθανότητε. Αν το θε πολύ κάτω. Ναι, 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 Αλλά εγώ σου λέω που είσαι predisposed από πριν. Ναι, 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 ναι. Και μετά κάνω ότι καταλαβαίνει. Ε, νομίζω ότι θα βοηθήσω πολύ. Γιατί πιστεύω ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε είναι ότι υπάρχει λάθο κατανομή ανθρώπων σε δουλειέ. Καλά, βέβαια. Δηλαδή, και δεν βρέθηκαν... σωστία, είναι λάθο άνθρωποι σε λάθο θέσει. Άνθρωποι που βρέθηκαν τυχαία, ναι. εξελίχθηκαν εκεί, έμειναν εκεί. Μπράβο. Πέρασαν 5, 10, 15 χρόνια που να φεύγω τώρα, φυλάκια πάλι. Ναι. Γεια σου. Έτσι. Ενώ θα έπρεπε πιο εύκολα αυτό να είναι πιο δυναμικό, ρε παιδί μου. Η καθαρομή να είναι πιο γρήγορη, πιο δυναμική και να γίνεται ένα χρόνια. Σωστό. Σωστό. Κατάλαβε. Εγώ έτσι το οραματίζομαι ιδανικά. Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ε, ωραίο. θεωρώ ότι ποιο είναι πιο πολύτιμο πόρο που έχουμε σαν ανθρωπότητα, οι ίδιοι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να έχουμε την πολυτέλεια να του χαραμίζουμε σε λάθο θέσει. Έχουμε τέτοια πολυτέλεια, είμαστε τόσο άπλε. Mm. Όχι. Ναι, σωστό, σωστό. Δηλαδή το σκεφτούμε πολύ σωστό. με αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ. Θα δείξει. Πιστεύω okay. ότι θα δουλέψει αυτό στην πορεία. Θα το δούμε. Για μένα, πάντω, αυτό που είπε πριν, ότι εγώ το πρώτο πράγμα που κοιτάζω όταν ξεκινήσω ένα project είναι πριν από οτιδήποτε άλλο να έχω βρειτε κατάλληλα άτομα, κυρίω από βάση προσωπικότητα, για να δουλέψουν μαζί Ναι, να μόνο. Δηλαδή τα skills θα τα έχει, ρε παιδί μου. Αλλά δεν θέλω να είσαι ο καλύτερο engineer του κόσμου. Ναι, και αν έχει καλή προσωπικότητα και έχει μια εξελικτική νοοτροπία. Θα γίνει ο καλύτερο engineer. Γιατί έχει την οτροπία του να γίνει ο καλύτερο engineer. Δεν χρειάζεται καν να είσαι ο καλύτερο. Χρειάζεται απλά ναι, να τη δουλειά. Whatever. whatever. Ναι, δηλαδή ναι, είναι... Το concept είναι: μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου. Ναι. Αυτό δεν αφορά τι τεχνικέ δεξιότητε. Το αν μπορώ να συνεργαστώ μαζί σου, δεν αφορά τι τεχνικέ δεξιότητε. Ε, δηλαδή, έλεο με αυτό το πράγμα. Ε, δηλαδή, το φωνάζω πάρα πολλά χρόνια. Έχω φάει το χέι του αιώνα, ναι. από εδώ από εκεί. Το higher character trained skills, το λέω, πρέπει να το λέω 9 χρόνια τώρα. Ε, πραγματικά. Και δεν σημαίνει, όπω με ρώτησε μια κοπέλα πολύ ευγενικά τη προάλλε και τα λοιπά, στα πλαίσια του Regeneration, δηλαδή θέλετε να πείτε το πτυχίο δεν έχει καμία σημασία κτλ. Όχι! Δεν εννοώ αυτό. Δεν εννοώ ότι δεν, δεν καταργέμε τα πτυχία. Αλλά αν θέλετε να μιλήσουμε και για τα ελληνικά πτυχία, τα οποία δίνονται με λάθο τρόπο σε outdated ακαδημαϊκά προγράμματα, Ναι, μερικέ φορέ ακόμα και το πτυχίο είναι απλά μια κορνίζα την οποία εξυπηρετεί το, τον τη recruiter ή τον line manager για να πει. Έχει πτυχίο το παιδί. Mm. So fucking what. Τι εννοεί. Τι εννοεί δηλαδή πλέον σε μια, σε μια, περίοδο όπου οι τεχνικέ δεξιότητε αλλάζουν κάθε 6 και 8 μήνε. Όπου το chat GPT βγήκε εν μια, νυχτή, εν μια νυχτή. Ξυπνήσαμε Τετάρτη πρωί και μπορούσαμε να πατήσουμε και να ρωτήσουμε τα πάντα και να ακυρώσει έναν copywriter, α πούμε, για παράδειγμα. Ναι, εν μια νυχτή. Βγήκε 2 και 59 το βράδυ ώρα Ελλάδο. Και δεν ξέρει κανεί τίποτα. Δεν ήξερε ότι θα γίνει roll -out, αυτό το πράγμα. Κανεί. Και απλά σηκωθήκαμε και είπαμε What the fucking shake συμβαίνει το εδώ. Είναι πραγματικά game changer έτσι. Εμα... game changer. Και μου λε τώρα για το πτυχίο. Ναι. Το παραδοσιακό μέσο. Πάρτο. Μην περιμένει από το πτυχίο ότι είναι διαβατήριο για την εισαγωγή σου στην αγορά εργασία, για την αναγνώρισή σου, για την εξέλιξή σου. Δεν είναι. Ειδικά αν δεν είσαι γιατρό ή δικηγόρο, δεν είναι αυτό το όχημα το οποίο θα σε εξελίξει, Εγώ... αν δεν επενδύσει στις ήπιε δεξιότητέ σου, αν δεν είσαι ομαδικό, ακόμα και στη δική σου ε, κατάσταση και στο δικό σου τομέα, μα έρχονται τα, 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 τα trends από το εξωτερικό. Ό,τι έχει να κάνει με computer information systems, με προγραμματισμό, με developers κτλ. κτλ. Το νούμερο ένα emerging soft skill σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ομαδικότητα και ενσυναίσθηση. Γιατί? Γιατί ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ χαμηλά τόσα χρόνια. Ναι, Από τότε λέει, ναι. εστιάστε εκεί. Γιατί? Γιατί του θέλουμε client facing πλέον. Θέλουμε τον άνθρωπο αυτό να μπορεί να μπει και σε ένα call μέσα και ε, να μπορεί να αρθρώσει ένα λόγο, ε, να μπορεί να παρουσιάσει το έργο του κτλ. Δεν είναι πλέον απομονωμένα ε, μπουθάκια σπίτι. Αυτό. Όχι, πραγματικά, ακριβώ έτσι είναι. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Συγγνώμη. Είμαι... Ρε, εσύ ξέρει τι, εγώ αυτό που λε, το λέω και εγώ ίδιο που έχω πάρει κάποια πτυχία, ξέρει που τα έχω πεταμένα, ούτε εγώ δεν ξέρω, σε κάποιο δεν ξέρει <Ρι> Δεν θέλω να κορονιζάρω τίποτα. Τι να κορονιζάρω ρε παιδιά, έτσι αυτό είναι. θα μου δώσει αξία από μόνο του. Έτσι μου λένε δόκτωρ και τα λοιπά. Ναι, ρε παιδιά, πήρε PhD και πέτα το στα σκουπίδια, δεν με απασχολεί. Το θέμα θέμενε... είναι, ωραία, τώρα τι μπορώ τι να, κάνεις να κάνω. Τι κάνει με αυτά τα πτυχία. Τι όχι... μπορώ να κάνω. Ακριβώς, τι... Ακριβώς. Και τι μπορώ έτσι. να κάνω στην πορεία. Έτσι, έτσι. Διάβαζα ένα βιβλίο τώρα που λε του Βίκτορ Φράγκλι, ψυχίατρο. Ήταν από του survivors. Είχε περάσει σε στρατόπεδα συγκέντρωση στο Auschwitz, νομίζω. Mm -hmm. Στο Auschwitz, στο Νταχάου. Είχε έρθει, λέει, ένα, πιο πριν ευρεώ, ε, ο οποίο ήταν πολύ περήφανο για το πτυχία. Ότι είχε έρθει, λέει, τα είχε, είχε φέρει, ξέρω εγώ, διάφορα διαπιστευτήρια, συστατικέ επιστολέ. Τον μπαίνει ένα ναζί στο γραφείο του. Του λέει, τι είσαι, εγώ με λέει δόκτωρ και τα λοιπά, παθολογία, έχω περάσει εκεί, έχω αυτέ τι διαπιστεύσει. Αυτό είναι το τυχαίο, ναι, αυτό είναι αυτό. Και αυτό είναι, ναι, γι' αυτό, και αυτέ είναι οι συστατικέ, ναι, ναι. Αυτά λέει, είναι όλα, ναι. Αυτά λέει, έχει να μου πει, έτσι, ναι, ναι, ναι. Τα πέντε πετά σκουπίδια. Εντάξει, λέει, τώρα τι έχει. Τώρα ποιο είσαι. Έτσι. Εντάξει, του λέει. Ακριβώ. Δηλαδή. Όλα είναι δανεικά αυτά. Ναι, του λέει, άρα τώρα τι είσαι, του λέει. Τι έχει τώρα. Από αυτά, αυτά σου την αναξία. Και λέει, το έβλεπα αυτό μπροστά μου να γίνεται και έπαθα σοκ. Αυτό είναι φοβερή μορφή, μην το ψάξουμε. Αυτό είχε ότι αν ο άνθρωπο δεν έχει κάποιο νο... κάτι να κυνηγάει, ε, δεν μπορεί να επιβιώσει. Mm. Και αν έχει κάτι, το αντίστροφο, τότε μπορεί να επιβιώσει ακόμα και στι πιο ακραίε συνθήκε. Mm. Αν έχει κάτι να κυνηγάει. Και το πιο, το πιο ε, ε, ανισχυτικό για μένα είναι ότι πολλά από αυτά που λέμε, κάποιοι αυτή τη στιγμή τα, τα ακούνε και του φαίνεται Φρικούν. πυρηνική φυσική. Αλλά δεν That's, πειράζει. Α είμαστε το dark intellectual <σκεκριβ> web, το αρέχι, αντίστοιχο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν δεν έχει πειράζει το, η εξέλιξη. Έχει, έχει πόνο, έχει struggle. Δεν, και, δεν είναι για όλου, ξαναλέω. Και δεν πάει να πει ότι εμεί, που την κυνηγάμε με κάποιο τρόπο, ότι δεν έχουμε πισωγυρίσματα, ότι δεν έχουμε δεύτερε σκέψει κλπ. Απλά είμαστε πιο αποφασισμένοι στο ότι δικαιούμαστε και μπορούμε να διεκδικήσουμε πολλά περισσότερα από την ίδια μα την οτροπία και από το ίδιο μα το μυαλό, από αυτά τα οποία είναι σεταρισμένα ο εγκέφαλό μα με το που γεννήθηκε. Είναι mm. σαν να μου λε ότι τα Windows, α πούμε, για παράδειγμα, ε, ξεκινά στα, τα, Windows και είναι μόνο το desktop. Και δεν ανοίγω φακελάκι, φακελάκι, στο φακελάκι, το τρίτο φακελάκι και ανοίγω και άλλα προγράμματα. Και ότι είναι αυτό που βλέπω εκεί πέρα, με πέντε εικονίδια κτλ. Αυτό είναι το conservative mode. Είναι, ένα, είναι, είναι μια οθόνη, ένα interface το οποίο, OK, that's it. Έχει 320.000 φακελάκια που μπορεί να ανοίξει. Άνοιξε τα. Μπορεί mm. να σου είναι άχρηστα. Δεν πειράζει. Θυμάσαι το ράουτ όμω και δεν θα ξαναπά εκεί. Και μπορεί να δημιουργήσει και νέα, άμα θέλει. δεν είναι ένα δεξί κλικ, χρειάζεται να κάνει. Ναι, ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι. Ξέρεις, καταλήγω πάλι σε αυτό. Εύχομαι να, να με αξιώσει ο Θεό να, να μπορέσω να δοκιμάσω τα περισσότερα από αυτά τα οποία κάνω challenge στον εαυτό μου ότι φοβάμαι και ότι θα αποτύχω. Αυτό. Αυτή είναι η ευχή μου για μένα. Ναι ή τουλάχιστον κάποια από αυτά. Κάτσο, Ω, ναι. Όλα δεν γίνεται Όχι, είπα τα περισσότερα. Είπα τα περισσότερα. Τα περισσότερα γιατί δεν μπορεί να είμαι σε ένα διαρκέ τέτοιο. Ακόμα και αυτό, αν μου έλεγε στο podcast πριν από κάποια χρόνια, θα έλεγα Ο, εγώ Λέλε, και, και, τι θα πω και τι θα κάνω. Ναι. Είμαι εδώ. Είμαι σήμερα εδώ. Μιλάμε δύο ώρε. Καθόμαστε. Έχουμε μια ωραία κουβέντα. Γίνεται. Το ξεπέρασε και αυτό. Θέλω να πω. Baby steps. Small wins. Low hanging fruits. Δεν χρειάζεται να πει Πω πω αυτό το πορτοκάλι που είναι εκεί πάνω τρία μέτρα, να βάλω τη σκάλα. Μα κάνει για άλλα 15 κιλά πορτοκάλια αυτά. Πάρτε τα χαμηλά πρώτα. Ξεκίνα Δηλαδή, σκεφτόμαστε. Ήρθε ένα προάλλη που μου λέει πώ μπορεί να γίνω σαν και σένα. Μα του λέω είναι τόσο γενική. Δηλαδή, κατά πρώτον, σε ευχαριστώ με τιμά αυτό το πράγμα. Μάλλον δεν έχει γούστο για να θε να γίνει σαν και εμένα, αλλά δεν πειράζει. It's okay. It's okay. It's okay. Ξαρεύει να It's okay. Αλλά έχει ξεκινήσει να μιλά στον καθρέφτη σου. Έχει ξεκινήσει να ηχογραφεί τον εαυτό σου. Έχει ξεκινήσει να παρακολουθεί Έναν δύο ανθρώπους πέρα από εμένα που χειρίζονται κάπως το λόγο με τρόπο που να σε γοητεύει, που να σε συγκινεί, που να σε παρακινεί κτλ. Τίποτα από όλα αυτά. <σχερθυνά> ξεκίνα. Ξεκίνα. Βάλ το, <σχερθυνά> βάλ το κινητό σου απέναντι. Πάρε ένα ωραίο ring light κτλ. Ξεκίνα να, να, να. Όχι να τον αναβάζει κάπου. Για σένα. Σ' αρέσει αυτό που βλέπει. Τι θα διόρθωνα. Τι δεν σ' αρέσει. Η σου, η τονικότητά σου, η λέξη σου, ο χρωματισμό σου. Ξεκίνα. Πά ένα μάθημα online. Μπε στο LinkedIn Learning, μπε στο Coursera, πάρε τόσα, δε ένα tutorial. Κάνε κάτι. Ξέρε το, το concept. Πώ από το 0 θα πάω στο 10. Παίπε 0,1, 0,15, 0,2, 0,25. Αυτό θέλει. Από το 0 στο 10. Ο κάθε αυτό. Πώ θα γίνω σε και σένα, Εν μία νυχτή σίγουρα. Με ένα μαγικό κουμπί σίγουρα όχι. Δηλαδή, άρα αυτό το οποίο λέω είναι ότι για να φτάσω κάπου πρέπει να ξεκινήσω. Σωστά. Δηλαδή θέλω να φύγω από εδώ και να πάω στη Θεσσαλονίκη. Με όποιον τρόπο και να επιλέξω να πάω, είτε πάω με τρένο, είτε πάω με εκτέλ, είτε πάω με αυτοκίνητο, είτε πάω με αεροπλάνο, με κάποιο τρόπο κάπω θα πρέπει να ξεκινήσω μία διαδικασία για να φτάσω μέχρι εκεί. Το γεγονό ότι θα κάνω μία κίνηση δεν πάνε να πει ότι έφτασα. Πανε να πει ότι μπήκα στο μάξι. Πανε να πει ότι έκλεισε ένα εισιτήριο. It takes time. Θέλει υπομονή. Θέλει επιμονή και θέλει να κάνει enjoy και το ταξίδι. Πάρα πολλέ φορέ είμαστε ερωτευμένοι με τον destination. Και δεν ερωτευόμαστε το ταξίδι. Αν δεν ερωτευτεί τη γαμμένη διαδικασία, δεν θα πετύχει ποτέ. Αυτό. Πρέπει να σου αρέσει η διαδικασία. Αυτό. Και ερωτευτείτε τη διαδικασία. Δεν γίνεται αλλιώ. Μη... Δηλαδή, αμπο... Α... δηλαδή, ερωτευτείτε και το destination προφανώ, αλλά δεν θα τα πάτε καλά, δεν θα το καταφέρετε, δεν θα το κατακτήσετε, αν δεν ερωτευτείτε όλη τη διαδικασία αυτή, όλο το struggle, όλο τον πόνο που θα σα φέρει κοντά στον απόλυτο έρωτα που είναι το destination. Που μεταξύ μα θα φτάσετε στο destination και θα πείτε. Αυτό ήταν. Αυτό Αλλά αν έχει απολαύσει το ταξίδι, είναι αυτό ρε. Ναι, Αυτό είναι το βραβείο. Ναι, τελικά. ναι, ξέρει γιατί, γιατί σου έχει δώσει τώρα προσλαμβάνουσε. Είναι αυτό mm. που ξαναγυρνάμε στην αρχή για να το κλείσουμε <laughs> τώρα. Πάλι προσλαμβάνουσε. Πάλι καινούργια ρεθίσματα. Πάλι και, και, επαφέ. Καινούργι... Καινούργιοι άνθρωποι. Νέε ιδέε, νέε απόψει. Μην κλείνετε τα αυτιά σε νέε απόψει. Μην, 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 μην κοιτάτε να είστε αυτοί που μιλάτε συνέχεια σε ένα τραπέζι. Συνδιαλέγω με ανθρώπου που μπορεί αξιακά, ιδεολογικά κτλ. να διαφέρω τόσο πολύ και όμω κάθομαι και του ακούω. Όχι γιατί έχω χρόνο για χάσιμο, αλλά γιατί πραγματικά με ενδιαφέρει να δω πώ σκέφτονται για τον κόσμο, για την πολιτική, για την κοινωνία, για τη χώρα κτλ. Το τι κρατάω και τι πετάω είναι θέμα κριτική ικανότητα που την έχω αρκετά ανεπτυγμένη για να μπορώ να έχω ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο στο οποίο χωράω πράγματα τα οποία πραγματικά μου είναι χρήσιμα για την επόμενη μέρα. Αλλά επικοινωνήστε με ανθρώπου, διαδράστε. Μέσα από εκεί μπορείτε να ερωτευτείτε, mm -hmm. να βρείτε δύο νέου φίλου, πέντε νέου συνεργάτε. Εκεί έξω είναι το. Δηλαδή αυτό που λένε εκεί έξω είναι μαγεία, εκεί έξω είναι μαγεία. Δεν, δεν, είναι πίσω από ένα τσάτ, α πούμε, παράδειγμα, ή πίσω από ένα story. Κάντε τα κι αυτά. Μπορεί να τα συνδυάσει και με τα υπόλοιπα. Ευρυδικό μοντέλο. Μην είσαι μόνο στην αποκοινωνικοποίηση. Θεωρώντα ότι είναι κοινωνικοποίηση να τσατάρει. Σα... Δηλαδή. Εδώ στο μπάρ είναι ρε, φίλε, και τσατάρουν στο ίνστα μεταξύ του. Το πιστεύει αυτό το πράγμα. Είναι, είναι στην ίδια μπάρα και την έχει βρει ο άλλο στο ίνστα και μιλάνε, και μιλάνε με DMs. Ναι. Μα τι είναι αυτό. Εσύ που είσαι πιο νέο, δηλαδή. Δεν είμαι και πολύ πιο νέο. Οπότε δεν καταλαβαίνω, 35. Εντάξει, έχουμε 6 χρόνια, ναι. Πιτσιρικά δεν με λε. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ δεν... είμαι old school, δεν μπορώ. Βαριέμαι λίγο. Τι... Τη διαδικασία αυτή, το Instagram πολύ και Εγώ άμα στείλω μήνυμα, θα, πω να στείλω μήνυμα για να βρεθούμε. Όχι να στείλω μήνυμα για να τσατάρουμε. έχει, γίνει, έχει η τεχνολογία, ενώ είναι η enabling factor. Θέλω να γίνεται ενδιάμεσο βήμα για, να γίνει το, το κοντάρε, μπράβο, Δεν θέλω να, μείνουμε εκεί. Μπράβο, είναι enabling factor. Είναι enabler η τεχνολογία. Δεν είναι το main όχημα. Και δεν μιλάμε μόνο για το φλερτ, μιλάμε γενικότερα για την κοινωνική Και Και σένα που μίλησα, δεν δε σου, δε σου στέλνει μήνυμα για να τα κάσουμε τα πούμε. Ακριβώ. Σου στέλνει μήνυμα για να βρεθούμε. Ναι, αυτό. ναι. Anyway. Ναι. Ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, να κλείσω μόνο με το. Τι μου θύμισε τώρα, Αρέση, Πολύ πρόσφατα. Έβλεπα έναν. Άκουγα μόνο ένα στο podcast και έλεγε. Λέει, Άκουγα παιδιά, είναι μια πολύ γνωστή φάτσα Δεν θυμάμαι το όνομά του. Άκουσα αυτό που μου χτύπησε, λέει πολύ δυνατά. Όλη η μαγεία από αυτό που θέλει, όλο αυτό που νιρεύεσαι, κρύβεται. Στη δουλειά και στα πράγματα που δεν θε να κάνει. ή μάλλον που αποφεύγει να κάνει. Εκεί όμω βρίσκεται όλη η μαγεία. Εκεί θα τα ξεκλειδώσει. Ναι. Όταν κάνει τη δουλειά που δεν θε να κάνει, τότε θα ξεκλειδώσουν όλα αυτά που δεν βλέπει ή που, που επιθυμεί. Σωστά. Οπότε... Είπε είπες απλά μια λέξη που πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι το κάνουν όλοι. Είπε αυτά που ονειρεύεσαι. Δεν ονειρεύονται όλοι. Αυτό είναι κάτι άλλο. Οπότε, αν υπάρχει μια προτροπή μέσα από αυτό το podcast, είναι ότι. Όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο και στα οράματα, οπότε do your thing και ονειρευτείτε. Γιατί αν, αν, αν έχει στάσει σε ένα σημείο τέτοιο που δεν ονειρεύεσαι τίποτα, και μάλιστα αν ονειρεύεσαι, ονειρεύεσαι πράγματα τα οποία είναι απολύτω εφικτά, τα οποία δεν είναι όνειρα, είναι απλά mm. σχέδια, τότε ήρθε η ώρα να κοιτάξει πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν γίνεται να μην ονειρευόμαστε, δεν γίνεται να μην γινόμαστε driven από τα όνειρά μα, δεν γίνεται τα όνειρά σου να μην τα βάζει επίτηδε. Στο 150% των δυνατοτήτων σου, γιατί μόνο αν τα βάλει στο 150% θα πλησιάσει να το εκπληρώσει στο 50%, στο 60%, στο 70%. Ε, τότε υπάρχει πρόβλημα, φίλε. Τότε για ποιο λόγο, λόγο αναπνέει. Και μην γυρίσει να μου πει κάποιο για τα παιδιά μου ή οτιδήποτε άλλο, γιατί αυτό είναι το μεγαλύτερο βάρο που μπορεί να είναι τα παιδιά σου. Ναι, λοιπόν. Να νιώσουν τα παιδιά σου ότι συζηζίζει για αυτά. Και είναι μόνο, κάτι ατάκε, φίλε. Πάνε. Εγώ το έκανα για σένα. Θυσία έγινε η μάνα για σένα εγώ ζω για σένα, για τα παιδιά μου. Για... Φίλε, α... άλλο θέμα. Άστο, δεν το πιάσουμε, αλλά. Κατάλαβε που το πα. Για σένα ζεις, Για σένα ζεις, Εγώ το, το, το έχω πει και στη μάνα μου που έχει, έχει μεγαλώσει πλέον και τα λοιπά. Και Όλη μου η έννοια είναι όχι. Όλη σου η έννοια θα έπρεπε να είναι στην αυτοσυντήρησή σου, στην επιβίωσή σου για να μου προκαλεί τη χαρά που είσαι ζωντανή και είσαι δίπλα Μπράβο. μου και μπορεί να σε πάρω ένα τηλέφωνο. Μπράβο, σωστό. Όχι να νιώθω ότι κάθε μέρα εσύ ξυπνά για μένα, για σένα ξυπνά, για να προσέχει τον εαυτό σου και να λε θα με έχει το παιδί μου μέχρι τα 150 μου. Αυτό, αυτό είναι το μονοπάτι. Αυτό είναι ο δρόμο σου. Ο δρόμο σου δεν yeah. είναι να ξυπνά και να λε το, το παιδί μου να είναι καλά. Όχι, εσύ να είσαι καλά. Και αντίστοιχο ο γονιό να χαίρεται όταν ξέρει ότι το παιδί του δεν τον χρειάζεται. Έτσι. Υπάρχει μεγαλύτερη χαρά να ξέρει το παιδί του να και δεν, δηλαδή μπορεί να με τον βοηθήσω, αλλά δεν με χρειάζεται καθόλου. Αυτάρκεια. Τελείω. Έτσι, έτσι. Είτε είμαι είτε δεν είμαι, θα είναι τέλειο το παιδί Σωστό. μου. Σωστό. Θα έπρεπε να υπήρχε μεγαλύτερη χαρά από αυτή για το γονιό. Όχι. να με έχει ανάγκη. Έτσι, έτσι, έτσι. Αυτό είναι. Αυτό για μένα είναι η πραγματική αγάπη μετά. Έτσι έτσι. Ότι τον άλλον Αυτό... ρε φίλε, κοίταξε να τον έκανα. Μαράκ, είναι, είναι φοβερό άνθρωπο μόνο του και δεν έχει καθόλου ανάγκη. Αυτό. Έτσι. Και το θαυμάζω. Έτσι ακριβώ. Αυτό είναι. Άμα φτάσουμε εκεί. Τέλεια. Λοιπόν, λοιπόν Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σουνα υπέροχο. Χαρά μου. Φοβερός. Και εσύ. Η του του πάντα. Ναι, εντάξει. Αλλά ο καλεσμένο ήσουν εσύ. ήσουν υπέροχο. Ευχαριστώ. Ε, είπαμε, φτάσαμε σε πολύ βαθιά. Πολύ, κομμάτια. πολύ, βαθιά, πολύ βαθιά. Ελπίζω λέω, όποιοι μα ακούσουν να πάρουν έστω και ένα τσίκ για να πάρουν. Είναι τεράστιο κέρδο, παιδιά. Πάρτε ένα τσίκ, παιδιά. Ένα, ένα ναι. τσίκ. Ένα μικρό τίμα το μικρό. Και άμα κάνετε οτιδήποτε διαφορετικό αύριο. Ε, αυτό έχετε μπει στο πάθη για κάτι τελείω άλλο. Αν κάνετε οτιδήποτε διαφορετικό, drop a line στα, στα comments ή οτιδήποτε να μα πείτε ότι. Μπράβο. Ξεκινήσατε. Λοιπόν, ε, θε να μα πει για αυτά που είσαι τώρα, είπαμε το podcast, ε, θα σα ειδοποιήσουμε. Θα σα ειδοποιήσουμε, το βρίσκεται Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, TikTok, Instagram, YouTube. Ε, είτε ω θα σας ειδοποιήσουμε, είτε ω Notify Show. Ε, Κατά άλλα, regeneration.gr, το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκπαίδευση και απασχόληση νέων πτυχιούχών στην Ελλάδα. Ε, τι άλλο, ε, εμένα με βρίσκεται στα social παντού ω ε, Κωνσταντινό Κίτζιο, Καπακίντζιο κτλ. Αυτά. Και είμαστε... Ομιλίε για τα επόμενα, για του επόμενου μήνε. Ομιλίε. Ε, τώρα έχω κλείσει μετά την Τρίπολη και τα χανιά που έκανα κτλ. Οπότε ό,τι έχω, παιδιά στα social, τα ανακοινώνω. ανακοινώσει και τα λοιπά. Κάντε Ωραία, follow θα τα Βάλω και... εγώ όλα, θα τα βάλω όλα <laughs> εγώ, εγώ εκεί να τα βρείτε όλα. Τέλεια. Σε ευχαριστώ ξανά πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να σε καλά. Μέχρι την επόμενη φορά. Ελπίζω να ξανά να ξέρεις, θα σε φέρω ξανά. Με χαρά, με χαρά, <laughs> με χαρά. Λοιπόν, over and out. Ja, här